Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Κλείστο, Σωτήρη. Χωρίς μουσική. Κλείστο. Τίποτα, όχι, χαρίλο, άστο χαλί μας. Τίποτα, χωρίς μουσική. Αυτό πάλι θα έχεις έτοιμο. Άστο, κλείστο, μουσική καθόλου, ούτε χαλί, τίποτα. Τίποτα, ούτε χαλί. Είστε πραγματικά παράδεκτοι. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ περίμενα να το παίξουμε 5 δεύτερα. Δεν είναι δυνατόν το κομμάτι να παίζει 58 δευτερόλεπτα και να μην έχει έρθει ονοματεπώνυμο. Πραγματικά δεν ξέρω πού βαδίζουμε. Πραγματικά ντρέπομαι. Ειλικρινά ντρέπομαι. Θλίψη και τάρτα. Ειλικρινά ντρέπομαι. Είναι το λιγότερο μπορώ να πω. Λοιπόν, άντε πάμε. Γιατί δεν θέλω να αυτοκτονήσω πρωί-πρωί. Παρασκευή και είναι ωραία Παρασκευή σήμερα. Τρεις μονές προσκλήσεις για να δείτε για τελευταία φορά το Βελίδιο. Όχι για το live. Δεν είναι για το live. Τρεις μονές προσκλήσεις για να δείτε για τελευταία φορά το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Να πείτε ήμουν κι εγώ εκεί όταν γκρεμίστηκε. Για την άλλη φορά το αφήσανε μισό. Το μισό που έχει μείνει θα το δείτε για τελευταία φορά. Τρεις μονές προσκλήσεις συν συλλεκτική αφίσα της συναυλίας. Αυτά μόνο εδώ στην Τρόικα και μόνο από τον Χρήστο Τζαλτίδη, από κανέναν άλλον. Επαναλαμβάνω, τρεις είναι, έτσι. Τρεις μονές. Και ο κάθε ακροατής, όχι κλήρωση να βγει ένας, και ο κάθε ακροατής όταν πάει στο Βελίδιο θα καβατζώσει και μία συλλεκτική αφίσα της περιοδίας των Dropkick Murphys, την οποία η μπάντα πουλάει. Φύγαμε. Δύο διπλές προσκλήσεις. Συν μπύρα, όχι μόνο για τους νικητές και για τους συνοδούς τους, δύο διπλές συν μπύρα για να απολαύσεις τον αυριανό τελικό του UEFA Champions League στο θρελικό 8-Ball. Ευχαριστούμε το οκτάμπαλο στα Λαδάδικα, το οποίο στηρίζει και το ποδόσφαιρο και στηρίζει και την Τρόικα, που ξέρει πολύ πολύ καλά τι κάνει για αυτό. Και το ευχαριστούμε γιατί μας δίνει προσκλήσεις από τα πιο ακριβά του live μέχρι και τα πιο φτηνά. Από καρδιά σου ευχαριστούμε και το εννοώ. Και καλημέρα στα παιδιά στο επιτελείο όλο που τώρα γυρίζει σπίτι του από το 8-Ball. DJs, bartender, σερβιτόρες, όλες. Όλες και όλους. Βαγγέλη, προσωπικά σε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεπώς, FM κενό όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Dropkick ή Champions League ή και τα δύο. Τελικός ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. 54526. Από το σημερινό πανηγύρι δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει το Opticon Express, το οποίο είναι κοντά μας και στα πολύ 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 δύσκολα θα ήταν άδικο να μην είναι σήμερα στο μεγάλο πανηγύρι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσιος από το Opticon Express. Αρκεί να πάει. Εμείς θέλουμε κάτι εδώ πέρα και πικάντικα quiz και να συμμετέχουν όλες και όλοι. Η Arsenal, προσέξτε λίγο, η Arsenal απέρριψε έναν από τους αυριανούς φιναλίστ, τον απέρριψε, στα 8,5 του χρόνια. Χαρακτηρίζοντάς τον μικρόσωμο και μπουλούκο. Ο πιτσερικάς έβαλε τα κλάματα. Ο αδερφός του εκείνη τη μέρα του είπε: μη στεναχωριέσαι, μία μέρα θα παίξεις την ομάδα που πραγματικά αγαπάς και στην εθνική ομάδα. Ο αδερφός του δικαιώθηκε. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης? FM κενό, ονοματεπώνυμο. Θόδωρε, καλημέρα. Θόδωρε, να είσαι καλά. Θεωρώ πολύ θετικό ότι βλέπω όνομα που το βλέπω για πρώτη ή δεύτερη φορά για τη συμμετοχή για Dropkick. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του παίκτουρα, το επώνυμο μόνο του παίκτορα, του παίκτουρα, αποστολή στο 54526. Αν θες με το ένα μήνυμα, μπαίνεις και στα τρία. Και στα τρία, έτσι. FM κενό, Dropkick, 8-Ball τελικός και, και τα γυαλιά με τον παίκτουρα που τον απέρριψε στα 8,5 του η Arsenal ως μικρόσωμο και μπουλούκο. Ακριβώς έτσι. Μπουλούκο και μικρόσωμο. Και ο αδερφός του είπε: μη στεναχωριέσαι, μια μέρα θα παίξεις στην ομάδα που αγαπάς, αυτούς δεν τους αγαπάς τους ή άλλους, που πραγματικά αγαπάς, και θα παίξεις και στην εθνική ομάδα. Ο Ρουφιάνος, ο αδερφός του, και στα δύο δικαιώθηκε. Και φοβάμαι θα δικαιωνόμουν κι εγώ. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, από εκεί που μείναμε λοιπόν, ετοιμάζουμε τα μπαγάζια μας, γιατί shipping up του, όχι για τη Βοστόνη, τα ετοιμάζουν οι Dropkick Murphys για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα παρκάρουν άνετα. Shipping up του Σαλόνικα. Λοιπόν, το μήνυμα του Αντώνη Κασάνδρου. Μία δική μου τοποθέτηση και μετά όλος ο χρόνος είναι του Παναγιώτη να στήσω κωδικοποιημένο το θεματάκι που θέλω και ο Παναγιώτης φυσικά μπορεί να τοποθετεί διαφορετικά. Κανένα πρόβλημα. Αντώνης από Κασάνδρου μας ξεπαρθενιάζει. Απλά ο Θεόδωρος είναι πρώτος για Dropkick Murphys. Το live Dropkick είναι την Τρίτη, περιττό να το λέω και πού είναι, το ξέρετε όλοι. Δηλαδή. Σήμερα παίζονται πολλά για μένα για την εκπομπή αυτή. Το εννοώ ξεκάθαρα, δεν σχολιάζω. Λοιπόν, πέρσι με περίσσια. Ακούστε τι λέει ο Αντώνης Κασάνδρου, έτσι. Τον αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο.
αν και λίγο μου τα χάλασε φέτος με τον ΠΑΟΚ, τον δικαιολογώ, τον δικαιολογώ και θέλω εδώ να πω χίλια μπράβο στον Κυριάκο Κυριάκο για την απίστευτη ανακοίνωσή του, για ένα όμως σημείο. Για ένα κυρίο σημείο όμως. Το κατάλαβε, στην ουσία συμφωνεί απόλυτα με αυτό που λέω εγώ. Αλλάξανε όλοι στον ΠΑΟΚ τελευταίους τρεις μήνες, τέσσερις λίγο. Μπράβο στον Κυριάκο που ζητάει συγγνώμη από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χίλια μπράβο, ρε παλικάρι. Χίλια μπράβο. Και καλή τύχη, ό,τι και να κάνεις. Από ό,τι ξέρω, είσαι και δικός μας, έτσι. Ενώ δικός μας. Παντάς σε μια κιθάρα, σε έξι χορδές πατάς. Λοιπόν, πέρσι με περίσσια σιγουριά, σαν άλλος Άρης του 2008, βομβαρδίσατε τον σταθμό πριν τον τελικό με σποτ όλων των Λίβερπουλ δημοσιογράφων. Είναι πιο πολύ εδώ από ό,τι στην Αγγλία. Είναι απίστευτο. Η Αγγλία έχει 2-3. Εδώ είναι 30. Φέτος, πού είστε? Όποιος διαφωνεί, ναι, ήταν εμετικό πέρσι. Εκείνη η εβδομάδα πέρσι πριν τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εμετικό για τον Λίμπερο. Το είπα στον αέρα 30 φορές. Το είπα και στον Ζαγόρα εκτός αέρα. Πραγματικά εμετικό. Εκείνο παιχνίδι ήταν εμετικό. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει. Να είμαι ειλικρινής. Πήγε ο ΠΑΟΚ τελικό με Παναθηναϊκό. Με ΑΕΚ τρεις φορές. Αυτές δεν πήγατε με άλλα. Τελευταία χρόνια αυτά είναι. Εντάξει, άστο το Ανάρι και το τέτοιο. Για τον ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει. Πήγε ο Ηρακλής σε 15 Final Four. Δεν έγινε. Πήγε ο Άρης τελικούς. Δεν έγινε. Ούτε για τον Άρη έγινε. Πέρσι αυτό που έγινε ήταν εμετικό. Φέτος ευτυχώς πριτάνευσε η λογική. Αυτό που λέγανε οι Beatles, Dear Prudence. Λοιπόν, τοποθετούμε σαν θέμα. Και μετά ο Παναγιώτης έχει την εκπομπή όλη δικιά του, τον εννοώ. Τρεις μονές προσκλήσεις. Dropkick Murphys την Τρίτη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τρεις μονές. Δύο διπλές για αύριο βράδυ να απολαύσεις στη μεγάλη οθόνη, θα έλεγα τεράστια, του 8ball μαζί με τον φίλο σου, την παρέα σου. Συν μπύρα και για τους δύο. Το τελικό Champions League και φυσικά το κουιζάκι με τα γυαλιά. Έτσι, ηλίου ή οράσεως. Με τον πιτσιρικά που τον απέρριψε η Arsenal 8,5 ετών και έβαλε τα κλάματα ως μικρογραμμένο και μπουλούκο. Και αύριο το βράδυ θα είναι και αυτός στο Γουάντα Μετροπολιτάνο, στο νεότευτο Γουάντα Μετροπολιτάνο. Tottenham Hotspurs 1882, έλευση 1892, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο 47χρονος Αργεντίνος gentleman, στο Αργεντίνος παρένθεση ερωτηματικό κλείνει παρένθεση. Μάλλον είναι Βρετανός ο άνθρωπος, το λέω εδώ και χρόνια. Κόντρα στον Jürgen Klopp, τον 52χρονο Γερμανό μεταλά. Λοιπόν, θα είμαι ξεκάθαρος. Ακόμη κι αν η Tottenham είχε 55 τρόπαια και η Liverpool 1. Μπράβο Γιάννη και για τα δύο, μπράβο. Σωστά, καλά απάντησες. 5-43. Το quiz είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω, ας πούμε, η μέση νοικοκυρά που μας ακούει να μην κατάλαβε για ποιον μιλάμε. Μπουλούκος και μικροκαμωμένος. Μπουλούκος είναι η αλήθεια. Με την έννοια την αντίληψη την κοινωνική. Είναι λίγο μπουλούκος. Ακόμη κι αν η Tottenham είχε 55 τρόπαια και η Liverpool 1, θα ήμουν με την Tottenham ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πάει αυτό. Να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Γιατί ως ουδέτερος είμαι ξεκάθαρα με την Tottenham. Το έχω πει περίπου 35 φορές. Είναι η πιο εύκολη τεκμηρίωση. Η ποδοσφαιρική μοίρα, και δεν θα επικαλεστώ αυτήν σήμερα, όχι, γιατί αυτή είναι άδικη. Πάμπολες φορές. Αυτή είναι και η γοητεία του ποδοσφαίρου. Πάμπολη. Σαν Ηρακλειδέας το έχω νιώσει. Πάμπολη. Εντάξει, το βίωσα σαν Ηρακλειδέας για περίπου 12 σπαστά χρόνια. Δεν είναι συνεχόμενα, είναι σπαστά. Οπότε δεν σχολιάζω καν. Σαν οπαδός της Αγγλίας, το καρά βίωσα. Δεν χρειάζεται. 86 Μαραντόνα, 82 Ισπανία, δεν χρειάζεται, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Οπότε δεν επικαλούμε την ποδοσφαιρική μοίρα. Για πρώτη φορά σήμερα, ίσως να μην το έχω κάνει ούτε για τον Ηρακλή, επικαλούμε τις θείες δυνάμεις. Για πρώτη φορά σήμερα, ζητώ συγγνώμη από τους Ηρακλειδείς, δεν το έχω κάνει ούτε για τον Ηρακλή, από ό,τι θυμάμαι. Βόηθα, Παναγιά. Επικαλούμε τις θείες και με τα φυσικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν αυτές. Γιατί πάρα πολύ απλά, σε αυτή την ομάδα που λέγεται Tottenham Hotspurs, η ποδοσφαιρική μοίρα έχει φερθεί με τον πιο άδικο τρόπο. Πρόστιχο. Από το 1971 έως και σήμερα. Για τουλάχιστον 4 περιόδους. Εκ των οποίων η μία περίοδος
είναι καθαρά 8 χρόνια. Η μία είναι καθαρά 8 χρόνια. Και εννοώ την περίοδο 79 με 88. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ενώ στην αυριανή της αντίπαλο, η ποδοσφαιρική μοίρα, το έχω πει άπειρες φορές, έχει φερθεί με τον πιο γαλαντόμο τρόπο. Δεν την είχε ανάγκη. Δεν υπάρχει σύλλογος που να του έχει φερθεί η ποδοσφαιρική μοίρα τόσο, μα τόσο γαλαντόμα στον πλανήτη Γη. Ναι, ναι. Ούτε στον Ολυμπιακό. Ούτε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός σε περιόδους με απίστευτο υλικό δεν πήρε τίποτα. Με υλικό που πιστεύω, με φανέλα Ηρακλή ο Ηρακλής θα είχε πάρει ένα τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός δεν το πήρε. Στην αυριανή αντίπαλο της Τότεναμ, η ποδοσφαιρική μοίρα έχει φερθεί τόσο μα τόσο γαλαντόμα, με πιο χαρακτηριστική την περίοδο 79-88, όταν η Τότεναμ Hotspurs έκρυβε την μπάλα με ένα υλικό πραγματικά απλησίαστο, προεξέχοντος του κορυφαίου δεκαριού όλων των εποχών, ξεκάθαρα όλων των εποχών στον κόσμο, τον Γκλεν Χόντλ. Εννοείται ότι συμφώνησε μαζί μου και ο Αρσέν Βενγκέρ. Γι' αυτό και τον πήρε τότε στο Μονακό. Και το έχω πει 100.000 φορές, μου το είπε και ο ίδιος στο Μακεδονία Παλάς, παραμονή του ΠΑΟΚ Arsenal. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Αύριο, για αύριο, δεν επικαλούμε την ποδοσφαιρική μοίρα. Αυτή πάμπολες φορές φοράει και μαντήλα και τη ζυγαριά την έχει πραγματικά ανισόβαρη. Πραγματικά ανισόβαρη. Όχι όπως το αγαλματίο της δικαιοσύνης με τη ζυγαριά που τουλάχιστον σαν αγαλματίδιο είναι ίση. Άλλο αν πάμπολες φορές δεν είναι. Γέρνη. Δεν είναι. Βλέπε παρήγοντας υπόθεση Παγκρατίδη. Εδώ επικαλούμε τις μεταφυσικές και θείες δυνάμεις. Μουσική και το αφήνω το υπόλοιπο στον Παναγιώτη και στον Χρήστανθο που είναι εδώ πέρα, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Δεν ξέρω αν βαριέμαι, αν κάνω φωτογράφηση, δεν έχω ιδέα. Δεν βαριέμαι, δεν ξέρω. Έφερα τη φανέρα, δεν ξέρω αν κάνω φωτογράφηση, ξέρω αν έχει νόημα, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τρεις μονές προσκλήσεις. Ειδοποιήστε τις φίλες σας και τους φίλους σας που δεν έχουν ιδέα για το τι είναι Λίμπερο, δεν έχουν ιδέα την αθλητικό ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνουν, από τα άλλα ραδιόφωνα, ότι μία εκπομπή σήμερα τους γλιτώνει από 36 ευρώ. Μία εκπομπή σήμερα τους γλιτώνει από 36 ευρώ. Θα δίνουμε και τη Δευτέρα. Και το κάνουμε αυτό ώστε να προλάβετε έγκαιρα να αγοράσετε εισιτήριο όσοι δεν κερδίσετε. Την Τρίτη δεν ήταν δυνατόν να δούμε την Τρίτη, έτσι. Τρεις μονές προσκλήσεις συν συλλεκτική αφίσα της περιοδίας των Dropkick Murphys, Frank Turner Support, μην το ξεχάσω, να τον δείτε, μην πάτε αργά, να πάτε νωρίς, αξίζει. Frank Turner, μορφή είναι ο τύπος. Όπως και πάντα έχουν φανταστικά support οι Dropkick Murphys, θα έλεγα γαμάτα, αλλά θέλω να το πω έτσι. Να πάτε νωρίς για να δείτε και Frank Turner στο Βελίδιο. Τρεις μονές την Τρίτη, έτσι. Και δύο διπλές συν μπύρα για τους νικητές και τους συνοδούς τους αύριο βράδυ. Να απολαύσεις το Tottenham Hotspurs Liverpool στη μεγάλη οθόνη του 8ball. Νομίζω είναι το μόνο μέρος που αξίζει μετά τον τελικό να ακουστεί το We Are The Champions. Αγαπητέ μου, περίμενε, άντε, μην τη φορέσω, μην βάζει τη φορά, άντε. Τελείωσε το show. Το είπα, ο Χρήστατος είναι εδώ πέρα εδώ και πάρα πολύ ώρα, έτσι. Πάμε ρε, Χρήστα, όλο, Παναγιώτη, πάμε, αγόρι μας. Ερώτηση πρώτη. Σε περίπτωση που ο τελικός αύριο ήταν Tottenham Manchester United, θα έλεγες ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Θα υποστήριζα United, ναι, αλλά θα ειλικρινά. Θα έλεγες. Κάθε λέξη από αυτά που είπες. Κάθε λέξη από αυτά που είπες. Έτσι θα μπορεί, φίλε. Ότι μοίρα χρωστά στην Tottenham, μάλιστα. Εννοείται. Ναι. Απρόσεξε. Ναι. Άλλο η θέλησή σου, το ότι θες να πει να κερδίσει Manchester United. Άλλο. Μη σου πω κάτι. Μη σου πω ότι θα ήμουν και Tottenham. Τι είσαι εσύ τελικά. Ξεκάθαρα. Τι είσαι εσύ τελικά. Και πάει αυτό. Και πας να πείσεις, ναι. Τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά. Ναι, πολύ καλά. Τεράστια. Φανταστικά. Η μοίρα η ποδοσφαιρική δεν έχει φερθεί στη United γαλαντόμα. Α, στη Liverpool. 26 χρόνια με ομαδάρες δεν είχα πάρει τίποτα. Τα έπαιρνε εσύ. Ναι, τα έπαιρνε εγώ. Γιατί αυτό σου λέω. Ήμουν καλύτερο. Ελληνικά ξέρει. Ελληνικά ξέρει. Άρα η μοίρα. 26 χρόνια δεν πήρα τίποτα. Η μοίρα δηλαδή τι σημαίνει. Πες μου λίγο. Η ποδοσφαιρική μοίρα. Ναι. Το ξαναλέω. Ναι. Στη United δεν ήταν γαλαντόμα. Στον Ηρακλή δεν ήταν γαλαντόμα. Όπως στο τελικό στη Βαρκελόνη. Έχασα τελικό από την Καστοριά. Ναι.
Όταν έπαιζα μπάλα αδιανόητη. Τι λες ρε Μάρη, δηλαδή η μοίρα αυτή, δηλαδή ο Ηρακλής δεν πήρε τρόπαιο σε δύο τελικούς από τους τρεις που έχει παίξει με Καστοριά και Όφη. Ας τον Ηρακλή. Να μου φέρεις και πάλι τον Ηρακλή. Το δέχομαι ότι η μοίρα ναι. μπορεί να είναι άδικη ρε παιδί μου. Είναι άδικη, βέβαια ναι. Φυσικά. Στον τελικό με την Καστοριά. Βέβαια ναι. Μάλιστα. Όταν τρως πέντε γκολ, γιατί είναι όλη πορεία, αγόρι μου. Ρε Μάρη, γλυκέ μου άνθρωπε. Και ας το παρασκήνιο. Ποια μοίρα ρε Μάρη τώρα. Κάτσε, θα τοποθετηθείς εσύ. Ναι, θα τοποθετηθώ. Ή με ρωτάς με εμένα πες. Όχι, φυσικά θα παίξω. Πες με εμένα. Ναι, ναι. Ας το Ηρακλή, με ρωτάμε τον Ηρακλή. Για τη Λίβερπουλ. Πώς φέρθηκε δηλαδή στη Λίβερπουλ, ρε φίλε. Ξεπατώθηκε να παίρνει τρόπαια όταν δεν πήρε. Ναι. Η τεράστια Ipswich Town του Μπόμπι Ρόμπσον παίζοντας επί πέντε χρόνια απίστευτη μπάλα, την οποία από όσο ξέρεις, από όσο ξέρω, λατρεύεις και θαυμάζεις, κάνω λάθος. Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, με Πολ Μάρινερ, Έρι Γκέιτς, Άλαν Μπραζίλ, Ράσεν Όλμαν, Τέρι Μπούτσερ, Τέρι Κούπερ. Όταν ο Πάοκ, όταν ο Πάοκ λοιπόν, όταν ο Πάοκ. Κλείστε μουσική. Μη θυμώνεις, δεν κατάλαβα. Θα μου μιλάς ναι. με στοιχεία, με επιχειρήματα. Στοιχεία, επιχειρήματα. Αν δεν γιατί έχεις επιχειρήματα, ας τον πάω τον Ηρακλή. Όχι, περίμενε. Μιλάς για μοίρα. Αύριο παίζουμε, μιλάς, λίγο και τότε. Μιλάς για μοίρα. Μην πας στον πάω. Όταν σου πει όλος κάτι χρωστάει η μοίρα, ρε φίλε, στον πάω, ας πούμε, δεκαετίες του 70, ξέρετε, πεις. Με το νου σας, σας φάζα στους τελικούς κτλ. Μα γιατί είναι άλλες συνθήκες. Άλλες συνθήκες. Η μοίρα δηλαδή διαλέγει. Αγόρι μου, συγγνώμη. Η μοίρα διαλέγει. Η μοίρα διαλέγει. Λίβερπουλ Τότεναμ. Αύριο επιχειρηματολόγησε πάνω στις δύο ομάδες. Σε τι είμαι, σε τι έχω άδικο. Και μιλάω ωραία. Πάρα πολλά. Το γεγονός... Μα πες ένα επιχείρημα. Λίβερπουλ τότε. Δηλαδή πρέπει η μοίρα να φερθεί άσχημα στη Λίβερπουλ. Να φερθεί άσχημα στη Λίβερπουλ. Πώς ρε φίλε. Πες μου πώς. Πώς. Παλικάρι. Πώς. Να φερθεί δίκαια στην Τότεναμ, λέω. Δίκαια στην Τότεναμ, μάλιστα. Χρωστάει πολλά. Ωραία. Να, ας το πάρει τώρα. Ναι. Χωρίς να φωνάζουμε. Ναι. Ήρεμα. Ναι. Γιατί επιχειρηματολόγησε αυτό. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Επιχειρηματολόγησε. Μάθε να μιλάς. Το ότι χρωστάει. Πρόσεχε, μην προσβάζει, εγώ δεν είμαι κόκκινος. Εγώ μετά παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω από εδώ πέρα, έτσι. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Μην μου λες τώρα η μοίρα χρωστάει. Εσύ δεν επιχειρηματολογείς. Τι να πει η μοίρα χρωστάει, ρε φίλε. Σαν να μου λες πήγε η τότε να σε τέσσερις τελικούς, τη μία φεγγό στο 90, την άλλη έχασε τα πέναλτι. Να μιλήσω. Ναι, αμίλα, ναι. Θεωρείς ότι η φουρνιά. Ρικάρντο Βίγια. Άκησε περισσότερα. Αλλά όχι τη χρωστάει. Τι περισσότερα. Δύο κύπελα πήρε όλα κιόλα. Και τι να κάνουμε, ρε Μάρη, δηλαδή. Α, άρα δεν τη χρωστάει η μοίρα με την μπάλα που έπαιξε. Αυτό τι σημαίνει. Και εγώ την. Εσύ δεν την έχει δει καλά. Αυτό τι σημαίνει. Εσύ δεν την έχει δει. Άπειρε είναι ομάδα. Εγώ την είδα. Άπειρε είναι ομάδα. Να κάνει κουτί όλη την Ευρώπη. Άπειρε είναι ομάδα. Και στο τέλο να μένει με άδεια χέρια. Το ίδιο μπορεί να σου πει. Ένα UEFA. Το ίδιο μπορεί να σου πει και ο παδό τη Leeds United. Μπορεί να σου πει ο παδό τη Τζένο. Μπορεί να σου πει όταν πάρε στο Τωρίνο. Για Αγγλία μην για Αγγλία. Α την Τζένο. Δεν του χαίρομαι, δεν με νοιάζουν κιόλα. Δεν με νοιάζουν κιόλα. Μπορεί να σου πει ο παδό τη Leeds. Μπράβο. Μαζί σου. Μαζί σου. Μαζί σου. Τι χρωστάει δηλαδή η ιστορία. Στην τότε να. Τουλάχιστον πέντε τρόπαια. Πέντε τρόπαια μάλιστα. Τουλάχιστον πέντε τρόπαια γενικά. Πέντε τρόπαια. Καλά. Ωραίο επιχείρημα. Καλά. Επιχειρηματολογώ. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείς ότι η απλησίαστη εκείνη ομάδα με Ρέι Κλέμενς, Κρις Χιούτον, Στίβ Πέριμαν, ο Ρικάρντο Βίγια, ο Σβάλντο Αρντίλες, είχε Ρικάρντο Βίγια, Γκλεν Χόντλ και Αρντίλες μαζί. Ναι. Αν τους είχες στον ΠΑΟΚ θα έκλαιγες τώρα. Μάλιστα. Και δεν έχεις πάρει τρία πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Άλαν Μπραζίλ. Αυτό να μου. Στίβ Άρτσιμπαλτ. Το δέχομαι, αλλά να το πεις σε ποια περίπτωση. Ότι ξέρεις τι. Το 82 Φερρυπίνη, το 83, το 81, το 84. Ότι τότε με φίλε, τη μία έχασε για ένα πόντο το πρωτάθλημα, την άλλη σε ισοβαθμία, την άλλη έφαγε γκολ στο 90. Και να πεις ναι, ρε φίλε, έχει την κατάρα. Όπως λες για τη Leeds United. Καταραμένη ομάδα. Καλά, εντάξει, το ποδόσφαιρο αγόρι μου είναι. Ναι. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι τι σημαίνει, αυτό το κατεξοχήν άθλημα. Αυτό δεν σημαίνει των ότι. Αστάθμητων παραγόντων. Αυτό δεν σημαίνει. Αστάθμητοι παράγοντε. Αυτό δεν σημαίνει, ρε φίλε, ότι φέρθηκε απλόχερα στη Λίβερπουλ. Καλά, ξεπατώθηκε. Άξιζε να τα πάρει και τα πήρε. Ποια άξιζε, όχι, δεν άξιζε. Α, δεν άξιζε, μάλιστα. Γιατί τη χρονιά που το παίρνει, δύο χρονιέ είναι. Παίζουν πολύ πιο ωραία μπάλα. Ipswich, τότε να μα τον Βίλα. Δεν βάζω το United. Τι, αμα, ωραίο επιχείρημα. Δεν συμφωνεί. Όχι, δεν συμφωνώ. Πες μου, ποιο ήταν τότε. Δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Γιατί δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Γιατί, εσύ... γιατί έπεσε κοινικό ποδόσφαιρο. Κοινικό ποδόσφαιρο. Μα Παναγιώτη, θα σου πω πάλι και θα παρεξηγηθεί. Εντάξει, εντάξει. Μίλαμε επιχειρήματα. Σου λέω, τουλάχιστον τρεις χρονιές που το παίρνει, Άστον Βίλα, Τότεναμ, Ipswich Town και τη μία η United. Πριν καλά δύο χρόνια. Παίζουμε πολύ πιο ωραία μπάλα. Παίζουμε πολύ πιο ωραία μπάλα. Εγώ σου είχα φέρει όμως τα τέτοια του αριθμού. Πριν δύο χρόνια σου φέρα του αριθμού και τότε τη μία έβγαινε τρίτη, την άλλη έβγαινε τέταρτη. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό. Πώς δεν είναι επιχείρημα, ρε φίλε. Η αριθμή δεν μου λέει κάτι. Κάτι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα. Κάτσε, τη χρονιά που το φέρνει. Δεν σημαίνει ότι σου χρωστάει η μοίρα, ρε φίλε, όταν παίρνει 15 βαθμού διαφορά από το δεύτερο. Τη χρονιά που το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εδώ. Για να σου δώσω μια εικόνα. Που την έζησε λίγο καλύτερα. Ναι.
Γιατί δεν έχεις... μιλάς χωρίς να έχεις εικόνα. Μου μιλάς με τους αριθμούς. Ναι. Ό,τι πιο αστείο, ό,τι πιο παιδικό. Ούτε ο ανιψιός σου αυτό. Ούτε ο ανιψιός σου. Τι εικόνα είχες το 81, ρε Ασλάμα. Για πες μας λίγο. Ναι, τι εικόνα είχες. Αν έχω δει μπάλα το 81. Το 81, λέει. Αγγλικό ποδόσφαιρο, τι εικόνα έχεις. Περισσότερο. Πεντακάθαρη. Ναι, πέρας... Πεντακάθαρη. Αν τώρα έχεις 100% τότε έχεις 10. Όχι συγκεκριμένα. Ο μέσος Έλληνας, έτσι. Ο μέσος Έλληνας. Που έβλεπε. Που διάβαζε και παρακολουθούσε. Το ότι σε αναγελάσει έντονο σε κρατιέσαι, τα λέει όλα. Επιχειρηματολόγησε. Δεν μου λες. Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ποια χρονιά. Ο Παναθηναϊκός. Το 2-2 εδώ με τον Ηρακλή, με τον Μητόσεβιτς. Εκείνη τη χρονιά. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ραπτό που λέει να ακούς βγες λιγάκι, γιατί αυτός δεν τα έχει δει κιόλας. Δεν τα έχει δει. Με τον Μητόσεβιτς το 2-2. Τι μπάλα παίζει ο Ηρακλής. Τι μπάλα παίζει ο Ηρακλής. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι το ματς. Ολυμπιακός, συγγνώμη. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Τι ματς παίζει ο Παναθηναϊκός και τι ο Ολυμπιακός. Και τι μπάλα ο Ηρακλής. Τι μπάλα παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Τα έχει πει ο Ράπ 100 φορές. Ο Ηρακλής, ναι. Αδιανόητο ποδόσφαιρο. Ναι. Χάνεται η μπάλα. Ναι. Το έχουν πει οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Ωραία. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Η αριθμία να μου φέρει, ναι, λένε Ολυμπιακός. Γιατί α πούμε και εγώ του αριθμού, φυσικά. Καλά και τα πήρε όλα Ολυμπιακός. Που δεν άδεια δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Παναγιώτη μου, να μάθουμε να μιλάμε, να ξέρουμε, να έχουμε γνώσεις και να έχουμε επιχειρήματα. Και να έχουμε επιχειρήματα. Πολύ απλά. Ξεπατώθηκες επί 15 ειδικά χρόνια να παίρνεις τίτλους όταν γιατί το όμως... ίδιο διάστημα η United. Γιατί όμως. Για τρεις σεζόν. Ναι. Εγώ βλέπεις είμαι δίκαιος. Mm. Για τρεις σεζόν. Mm. Τρεις με τέσσερις τέλος πάντων. Ειδικά τα δεκαετία του 80. Είχε απίστευτη ομάδα με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm. Πλέον τα βλέπεις και τα γράφουν όλοι αυτά. Τα έχουν γράψει δημοσιογράφοι, ιστορικοί του ποδοσφαίρου υπάρχουν. Τέλος. Ας τη United. Την γράφω τη United. Α, την ξαναγράφω. Σου κάνω και χειρονομία. Δεν πήρε η Ipswich Town του Bobby Robson. Πήρε ειδικά τρεις, στην Αγγλία μιλάω. Πήρε κύπελο UEFA. Ειδικά στην Αγγλία μιλάω. Εντάξει, στην Αγγλία μιλάω. Ένα-ένα μου τα λες τώρα. Α, στην Αγγλία τώρα μιλάς. Τότε γιατί δεν το πάρει το ευρωπαϊκό τότε. Α, πάρει πρωτάθλημα. Και στην Ευρώπη. Α, πάρει πρωτάθλημα. Γιατί αν έπαιρνε Ipswich στην Αγγλία θα βγαίνει και η Ευρώπη. Μου λες, χρωστάει η μοίρα στην τότε να με ρε παιδί μου. Σου λέω για την Ipswich και μου λες όχι για την Ευρώπη για το πρωτάθλημα. Τώρα έφτασε τελικό. Με το υλικό αυτό που έχει και την παλάρα που παίζει τα τελευταία τρία χρόνια. Τι είναι από τη δικιά σου πολύ πιο ελκυστική. Θα τη χρωστάει η μοίρα για την εντάξει, επόμενη χρονιά. Δεν πολύ απλά. Εγώ τοποθετήθηκα άμεσα σαν θέση. Ναι. Δεν έκανα διάλογο μαζί σου. Ναι, εσύ δεν κάνεις τοποθέτηση. Okay. Πας πάνω σε μένα και μου σημάς. Πάρα πολύ απλά. Ναι, ναι. Αν σε θεωρούσα κόκκινο, γιατί είπες κάτι πάρα πολύ βαρύ. Ναι, ναι. Είπες κάτι πάρα πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ, ναι, τι. Βέβαια, τι αν λέει. Σε θεωρούσα κόκκινο, ναι, προφανώς δεν θα ήμουν μαζί σου. Α, πραγματικά. Μπορεί. Αλλά να επιχειρηματολογούμε. Εντάξει, πάρα πολύ απλά. Πηγαίνουμε στο πρώτο break. Τρεις μονές προσκλήσεις συν. Το συλλεκτικό πόστερ των Dropkick Merits από την περιοδία αυτή για κάθε νικητή. Την τρίτη Dropkick Merits πραγματικό συνεδριακό κέντρο, συγγνώμη. Δύο διπλές συν μπύρα για τελικό Champions League στο 8-Ball. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Ποιος είναι ο πιτσερικάς 8,5 ετών τον απορρίπτει η Arsenal ως μικροκαμωμένο και μπουλούκο. Αύριο το βράδυ παίζει στον τελικό, είναι σε μία από τις δύο φιναλίστ, εννοείται η Πέκτουρα. Ο αδερφός του εκείνη τη μέρα του είπε: μη στεναχωριέσαι, μη βάζεις τα κλάματα. Μία μέρα θα παίξει την ομάδα που πραγματικά αγαπάς, αλλά και στην εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο Πέκτουρας? FM και ενώ το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Η ώρα είναι 10:30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη. Πάω 5 ευρώ τον Dropkick Murphys για την Τρίτη στο Βελίδιο συνεδριακό κέντρο. Και θα σας πούμε στο τέλος και πώς θα τις παραλάβετε. Δεν είναι η κλασική διαδικασία με guest list εκεί. Θα πρέπει να έρθετε από εδώ πέρα. Θα το πούμε στους νικητές όταν τελειώσει η εκπομπή, έτσι. Δίνουμε δύο διπλές συν μπύρα για να απολαύσετε τελικό Champions League στην τεράστια οθόνη του 8-Ball. Κούτρα δύο διπλές με μπύρα, όχι μόνο για τον νικητή και για τον φίλο του. Και γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, αρκεί να απαντήσει στο απλό κουιζάκι μας. Ποιον από τους αυριανούς φιναλίστ τον απέρριψε η Arsenal στα 8,5 του χρόνια ως μπουλούκο και μικροκαμωμένο? Ο αδερφός του τον παρηγόρησε εκείνη τη μέρα, του είπε: μη στεναχωριέσαι, μια μέρα θα πας στην ομάδα που πραγματικά αγαπάς και θα παίξεις και στην εθνική ομάδα, είμαι σίγουρος. Ο Ρουφιάνος ο αδερφός του δικαιώθηκε και για τα δύο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Κατάλαβε, 992. Πρόσεξε, μην του ξεφύγει του Χρήσανδου την απάντηση, Μάρια. Δεν σου ξεφύγει καμία απάντηση, καλά λέει, έτσι. Θα σου πω, θα δώσουμε λίγο μουσική. Σωτήρη. Δεν θέλω να μου δώσει μουσική. Ναι, βάλε κάτι από Dropkick, ό,τι θέλει να παίζει από κάτω. Τι να βάλει. Καθόλου τσομπαγάμπα. Μόνο ο Dropkick. Μήνυμα. Περίμενε λίγο. Ζητάμε συγγνώμη από όσου το συχαίνονται. Είναι τεράστιο κομμάτι, για μένα είναι ύμνο. Ξέρω ότι πολλοί το συχαίνονται. Οι παλιοί των Dropkick το συχαίνεστε.
Είναι τεράστιο κομμάτι. Είναι τεράστιο, απλησίαστο, είναι πραγματικός ύμνος. Δεν σχολιάζω. Γιατί πολλοί τους γνώρισαν από το κομμάτι αυτό. Αλλά είναι πραγματικός ύμνος. Σχεδόν κάθε φορά που το ακούω, ανατριχιάζω. Πραγματικά. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη μας τους Αμερικανούς με Ιρλανδικές ρίζες, Dropkick Murphys. Γνωρίζατε ότι η Σωμάτ είναι μια ελληνική εταιρεία και μάλιστα πολυεθνική, κυρία Σλαμή? Ναι. Ιδρύθηκε... Και κάνει και τρελές διαφημίσεις. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν 40 χρόνια και σήμερα έχει 3 εργοστάσια σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία, 7 θυγατρικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σλοβενία, ενώ εξάγει τα προϊόντα σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως. Η Ιζωμάτ διαθέτει ένα έμπειρο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι σας παρέχουν δωρεάν υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζετε και αφορά τα προϊόντα της. Η Ιζωμάτ λοιπόν. Καλημέρα. Πλάκα κάναμε την Arsenal, Μάριε. Κρατήστε τον Σάρι, διώξτε τον Αζάρ. Το Αζάρ φεύγει, τι διώξτε τον Αζάρ. Βάλε με λέει για Dropkick. Σωστό, να είσαι καλά, 007. Σε βάζω, μπαίνει κανονικά. Πού πάει, Ρεάλ πάει. Ρεάλ, τι αφού είναι καθαρισμένο αυτό. Yeah. Τι διώφευγε, διώξε τον Αζάρ. Τι θε να τον κρατήσει και. Τον κρατάς, θέλει να μείνει και τον διώχνει εσύ. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα, Στάθη για Dropkick. Καλημέρα, Στάθη. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ανδρονίκη. Καλημέρα, Θεόδωρο, το είπαμε σε σένα. Ανδρονίκη. Μήνυμα τώρα του 789. Είναι ο Ρωμανίστα, προφανώ από την Δυτική Αττική. Προσέξτε λίγο. Εγώ του αντιπαρέθεσα. Διάρκεια αδικίας μιας ομάδας σε βάθος χρόνου 43 περίπου χρόνια και τι μου αντιπαραθέτει αυτός. Δηλαδή μιλάμε τώρα για, τι να πω, πνευματικός αυτισμός, δεν υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι η μοίρα χρωστάει και στην περσινή Λίβερπουλ με τον τραυματισμό του Σαλάχ και το αστείο έως ύποπτο γκολ που έφαγε. Καλημέρα, καλή τύχη. Καλημέρα, καλή τύχη. Δηλαδή εγώ σου βάζω βάθος χρόνου για ποδοσφαιρική μοίρα απέναντι σε μια ομάδα 43 χρόνια και εσύ μου βάζεις μια στιγμή σε ένα τελικό. Μα εδώ πήρες τρόπαιο τελικό, πήρες τρόπαιο που σε υποστήριζα εγώ λόγω Αγγλίας καθαρά εννοείται και χαλάστηκε ο μπάσμος χορεμένος γιατί ήταν, ο άνθρωπος υποστήριζε αγγλικές ομάδες, αλλά τώρα έβλεπε τι γίνεται εκείνο το βράδυ στο Παρίσι που είναι μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα. Υπάρχει μόνο Ρεάλ και το παίρνεις εσύ με τον γκολ του Μουστακαλί. Kennedy. Του τραγικού. Του τραγικού του Άλαν Kennedy. Γιατί ο Ρέι ήταν καλός, εντάξει. Δηλαδή, τον οποίο τον έχετε πεταμένο σε σκουπίδια, έτσι. Αναγκάζεται για να ζήσει, πούλησε όλα τα μετάλλια του. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, 7-89. Ρωμανίζεται μετά από 4 χρόνια, 2 μέτρα έξω από την περιοχή, δίνει πέναλτι τον Ντέινα και χάναμε ένα πρωτάθλημα ακόμα. Αλλά μπορεί να πει ότι η μοίρα. Αν... Όχι ότι χρωστάει στη Λίβερπουλ, ότι χρωστάει τον Κλοπ. Είπε καμιά μπουρδα τόση ώρα, Ασλάμα. Γεια σου, Αναστασία. Ότι έχουν έρθει 7 υβριστικά μηνύματα, γιατί. Όλα, διάβασε τα, διάβασε τα όλα. Διάβασε τα όλα. Περιμένω επιχειρήματα. Περιμένω ανθρώπους διαβασμένους, τουλάχιστον όσο εγώ. Έχει επιχείρημα. Τουλάχιστον όσο εγώ. Το ένα λέει άντε ανέσου. Ωραίο, ναι. Το άλλο λέει θα σε ανομίσω. Ωραίο, δύο, ναι. Το άλλο λέει. Τι ώρα τελειώνεται, παιδιά, γιατί έχω να του πω κάτι από κοντά. 12 η ώρα. Εγώ παράδειγμα λέω το Σοφού 18, παιδιά, στον έκτο όροφο. Έκτο όροφο. Θα τον κρατήσω εγώ εδώ. Τα άλλα είναι υβριστικά. Α, ωραίο. Α, ωραίο. Του εγώ παίρνω κάποια επιχειρήματα. Να συνοδεύει τον Πινελίκη με κάποιο επιχείρημα. Εντάξει, οκ, ωραία. Τι έλεγε πάλι, γιατί προκάλεσε το λαό. Λοιπόν, προκάλεσε το λαό. Πάμε, μισό λίγο, Χρυσάθε. 824 λέει καλημέρα και στη Λίγκα 1 και στη 2 και την 3 για νενάρα μια ζωή και μπαίνει αγόρι μου, παλικάρι μου, Κωνσταντίνε, να σε καλά, με συγκινεί το μήνυμά σου. Ναι, ψήνομαι για στημένη πρόσκληση. Ναι. Καλά, δεν σχολιάζω για Dropkick στα Γιάννηνα γενικά. Καλά, τα Γιάννηνα γενικά είναι ροκ πόλη, δεν σχολιάζω. Και ελεύθερη. Και η φωτογραφία σου με την αστεία φανέλα που έχει. Και ελεύθερη ζώνη. Γενικά ελεύθερη ζώνη, καταλαβαίνετε από τι. Μάριε, μην στεναχωρείς, λέει ο 316. Μάριε, μην στεναχωρείς τον κύριο συνάδελφο, γιατί θα κυνηγηθείς. Κυριούλη Γλέντατον. Καλημέρα, Γιάννη Πάοκ. Ταρίφα. Περιμένω να με γλεντήσει. Με επιχειρήματα, δεν. Θα φας ένα τετράμπαλο αύριο και αυτό θα είναι το επιχείρημα. Με επιχειρήματα, ρε παιδιά. Δεν έχω όταν λες 43 χρόνια μαγεύει τότε να μας πούμε, εντάξει, τι μπορεί να πεις. Είπα σε 43 χρόνια, έχει τρεις περιόδους, εκ των οποίων η μία είναι... Ρε Ζαγόρα, τι ωραίο ήταν αυτό που είπες τότε, ρε φίλε. Και όταν το άκουσα γέλασα, λέω τι βλακία είπες. Ο Ζαγόρας λέει ότι είναι και Λίβερπουλ όμως, αυτά δεν τα λες. Τον χιλιοέκραξα πέρσι. Α, όσο για το μήνυμα του τέτοιου. Στον αέρα και εκτός αέρα. Στον αέρα και εκτός αέρα τον πήρα τηλέφωνο για αυτό που έκανε πέρσι. Που έβαλε εδώ πέρα το σταθμό, τον έκανε επί 6 μέρες. Τι να κάνει. Επί 8 μέρες τον έκανε Λίβερπουλ.
Αφού έχουμε και συνδεσμάρα. Αλλά είπαμε. Ναι, είναι η χώρα. Βγάλω και τη Ρεάλ. Τα είπε όλα η Αγάπη Γαβριλίδου. Μπράβο, ρε Αγάπη. Μπράβο, το κοριτσάκι εύστροφο. Ναι. Εύστροφο. Ναι. Αφού το είπε. Όχι εύστροφο, εύστροφο. Mm. Καλά, είναι και λίγο εύστροφο. την αγάπη, τη λατρεύω. Την αγάπη. Αυτός όποιος λατρεύει, τους μαχαιρώνει πισόπλατα. Πεθαίνω με περπάτημα. Πεθαίνω. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ρέι στην Πατσούκα. Πάντα. Έφυγε. Ήταν να πάει στη River Plate και καλά και πάει στην Πατσούκα. Δεν πειράζει, κάπου το δίνουμε, ρε κορόιδο. Γεμίσαμε. Τι να κάνουμε. Στη River Plate. Σαλάχ για Κέιν. Είναι ο κορυφαίος μετά από μένα. Χειροκρότησε. Είπε, είναι ο κορυφαίος μετά από μένα. Άιντε βρε. Ταμτακό Αιγύπτιε. Άντε αγόρι μου, καμιά λαϊκή. Καθόλου ρατσιστικό αυτό. Άμα πούμε εμείς ότι είναι αυτός που γλύφει παπούτσια και πατούσες και τέτοια είναι κάτι, θα μας πει ότι είμαι ρατσιστής. Φασίστας κτλ. Το να λέει όμως έναν Αιγύπτιο ταμτακοειδές. Πώς τον είπες? Ταμτακοειδές της Αιγύπτου για καμιά λαϊκή. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι ρατσιστικό. 703. Όταν έλεγα για τους Ρωμά που πήγανε στο Τσίπρα, ήμουν φασίστας κτλ. Έχει διαφορά τώρα ένα ποδοσφαιρικό αστέρα. Εμένα αυτό κάνουμε χαβαλέ. Εντάξει. Α, κάνουμε χαβαλέ. 703. Με συγκινεί μπαίνει για ντρόπικ. Με το δεκτές οι καλημεραίνδες, αντικαλημεραντίζουμε. Με συγκινεί ο τρόπος για τον οποίο απαντά για τον μπέκτορα τον οποίο ψάχνουμε. Ειλικρινά. Πραγματικά, να είσαι καλά. Παιδιά, οι κληρώσεις όλες 12 παρα 2 πρώτα λεπτά. Έτσι. 12 παρα 2, 3 πρώτα λεπτά. Για dropkick θα δίνουμε και την Δευτέρα. Άλλες 3 μονές. Δεν νομίζω ότι θα δώσουμε την Δευτέρα. Γιατί? Θα λείπεις από το τράμπαλο που θα έχεις φάει. Ό,τι και να είναι, θα έρθω. Ό,τι και. Τι να έχω φάει. Συνήθισε, εντάξει. Εντάξει, σωστό και αυτό. Θα εδώ πήρω Pauk Double. Ναι. Με ρωτάει ο Σωτήρης τι μπλούζα, αν θυμάμαι, φορούσα εγώ το 2005 την επόμενη μέρα του τελικού. Την επόμενη της Κωνσταντινούπολης που κοιμήθηκε ο Αλάχ πάνω από την πόλη. Τι παγωνιά είχε κύριε Σώτο. Πω, 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 πω. Εγώ τον πήγα στο τέτοιο. Κάτω, στο Λευκό Πύργο. Εγώ δεν σε πήγα στο. Το Λευκό Πύργο, αυτό με λέει. Εγώ σε πήγα, εγώ σε πήγα. Ναι. Εγώ σε πήγα, ναι. Εγώ σε πήγα, ναι. Λέω τώρα να τον κάνω μια μαγιά να τον πετάξω πίσω. Που έσφιζα από ζωή. Καραβάνιο οπαδών της Λίβερπουλ που από Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι φορούσα επόμενη μέρα. Κόκκινο, τι είσαι. Ουφ. Α, προς τιμή μου. Ποιο ήταν αυτός, μπράβο ρε Σωτήρη. Το φορού, προς τιμή μου. Είχα ετοιμάσει ένα t-shirt, έτσι, εγώ το έκανα, custom made, που έλεγε απλά με μεγάλα γράμματα ουφ και θαυμαστικό, ανακούφιση. Το φορούσα και την ώρα του τελικού, κάτω από ένα μπλουζάκι. Και είχα την παλικαριά και την επόμενη μέρα, μπράβο ρε Σωτήρη, το έχω ξεχάσει αυτό. Χίλια μπράβο Σωτήρη Δασκαλάκη, μπράβο, που φοράει σήμερα t-shirt Τζάκι Τσάν. Ήρθα και το φόρεσα την επόμενη μέρα. Για πες μας και τι είχε γίνει στο Sports Bar τότε που κοροϊδεύατε με τον Πλάτωνα. Λοιπόν, τι έχει γίνει με ακροατή μας, τον Γιάννη, τον You Will Never Go Alone. Διαβάζουμε όμως πρώτα. Μα εμφανίστηκε ο Γέστε μου! Μήνυμα του Γέστε 7, πιστού ακροατή της εκπομπής. Συνήλθε. Οπαδού του Ολυμπιακού και της United από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Λέει, καλημέρα παιδιά. Περήφανη πετινή. Είναι απλό. Σηκώστε το. Αυτοί, μόλις δουν την κούπα. Ορίστε. Ναι, τι. Είναι απλό. Μάλλον του βγήκαν κάποιες λέξεις. Αυτοί μόλις ζουν την κούπα, μάλλον δεν μπορούν. Αυτοί μόλις ζουν την κούπα, τελεία. Τότε να. Παίξατε την καλύτερη μπάλα μετά την Manchester United τα τελευταία 30 έτη. Αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτή την τοποθέτηση, να βγει. Ότι η Tottenham τελευταία τριετία παίζει την καλύτερη μπάλα που έχουμε δει στο νησί, την πιο θελεκτική, την πιο τσαχπίνικη, μετά την United τα τελευταία 30 έτη. Καλημέρα, Γέστε 7. Μουσική και λέω την ιστορία. Ένα από τα πρώτα sports cafe που άνοιξε στην πόλη, και το λέμε τώρα επειδή δεν υπάρχει, έτσι, δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που διαφημίζουμε, ήταν το sports cafe, έτσι, Παναγιώτη. Sports bar. Sports bar, συγγνώμη, που το είχανε. Τέσσερις ξεκινήσανε. Ναι, το είχανε. Εντάξει. Του άλλου το κάνω, θυμάμαι ποιο θέλει να μπει στην αρχή. Α, το θυμάμαι. Και ο Θάνος από τον ήλιο. Μπράβο! Αυτό ήταν πόσο, για τρεις μήνες. Δεν θυμάμαι. Ούτε τρεις μήνες. Ούτε τρεις. Ιστορικά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στον Θάνο, πολύ καλός μουσικός. Καλημέρα στον Θέμη, πολύ καλός απατεώνας. Λοιπόν, το είχαν ένας αριανός φανατικός, ο Δημήτρης, ο οποίος τώρα είναι συνεργάτης, ζει μόνιμα στην Αθήνα. Και είναι συνεργάτης. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Με τον γιο μεγάλου τεράστιου παράγοντα της ΑΕΚ. Ο άλλος φόλα παοξής. Το είχε ένας αριανός και ένας παοξής.
Ο Αριανός, φόλα Λίβερπουλ. Ο Παοκτσής, φόλα United. Εξυπακούεται τη Λίβερπουλ. Ο Πλάτωνας. Καλημερίζουμε και τους δύο. Φανταστικές μορφές και οι δύο. Το βράδυ εκείνο, ο Πλάτωνας έρχεται δίπλα μου. Δίπλα μου κάθεται ο Κροατής μας, ο Γιάννης, ο Γιούγκλ. Never go alone. Φόλα Λίβερπουλ εννοείται. Φόλα Λίβερπουλ. Και Πάοκ, μάλλον είναι πιο πολύ Λίβερπουλ. Μάλλον. Εγώ από το νόμο αντιληφθεί. Έτσι, δεν ξέρω του Παναγιώτη αν τον έχει καταλάβει διαφορετικά. Εγώ κάθομαι δίπλα στο Γιάννη. Έρχεται ο Πλάτωνας ο Παοξής, ο ιδιοκτήτης, και λέει: όλα καλά εδώ, εντάξει, κάθεστε. Καμιά μπυρίτσα να φέρω. Ο Πλάτωνας με το ρο ήταν λίγο μαλωμένος. Είναι. Εσύ. Ναι, κάντε λίγο εσύ τον Πλάτωνα, κάντε εσύ. Εντάξει, με τις μπυρίτσες. Εντάξει, με τις μπυρίτσες να φέρω. Λέω: Πλάτωνα, εγώ δεν. Άστο, δεν. Okay, άστο. 1-0 η Μίλαν. Μην πληρώσουμε και κάνα δύο ευρώ. 1-0 η Μίλαν. Έρχεται ο Πλάτωνας. Εγώ πανηγυρίζω. Και άλλοι με στο μαγαζί εννοείται. Και Μιλανέζοι και όσταν αντι Λίβερπουλ εννοείται. Ο Πλάτωνας μαγκαλιάζει. Καμιά μπηγίτσα να φεύγω. Του λέει ο Γιάννης, άσε με παράτα με, φύγει, άσε με παράτα με. Να είσαι και φίλοι και πάω και οι δύο, έτσι. 2-0 η Μίλαν. Έρχεται ο Πλάτωνας. Καμιά μπηγίτσα και άσου. Τον πιέζει, λέει να σου φέρω και. Κανα χοντοκάκι θέλεις. Να χορτάζει, σε κόβω λίγο τώρα, είσαι, θα πεινάζεις. Εγώ καλά πανηγυρίζω, ο κλωτσής τραπέζια, φύγανε ποτήρια. Μου λέει ο Πλάτωνας, ό,τι σπάσεις του κολλιού, μη στεναχωριέσαι. Τα πληγώνει ο άλλος. Λέω εντάξει, οκ. Okay. 3-0 η Μίλαν. Πρέπει εγώ να έχω ανεβεί πάνω στο τραπέζι που είναι τζάμι. Το κέντρο του είναι τζάμι. Έρχεται ο Πλάτωνας πάνω από τον Γιάννη. Πάνω από εγώ... Περιγράφεις του γνωστού γιο προϊπαράγοντα του Άρη. Ναι. Ο Πλάτωνας πάει. Εγώ τα σέβομαι αυτά. Δεν πάω πάνω από τον Γιάννη. Γιατί σέβομαι είναι ο παδός, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάς και όλα την ώρα του αγώνα. Ναι. Ο Πλάτωνας πάει πάνω από τον Γιάννη, τον οπαδό της Λίβερπουλ, και του λέει... Τι, τέλειωσε το παιχνιδάκι. Κάμε μπυρίτσα βγάλουμε. Έκανα να σε φέρω κανένα κλαμπ καλό, γιατί εδώ πας για καμιά 6-7 να γράψει. Εγώ για σένα το λέω, το λέω για μένα. Εμένα δεν με συμφέρει σαν μαγαζάτο. Δεν λέει το ρο είναι μεθυσμένος. Όχι, έτσι μιλάει. Ναι. Δεν έχω συμφέρον σαν μαγαζάτο. Εγώ στο λέω επειδή πάει για 6-7, κάνα κλαμπάκι, κάνα αυτά, ό,τι θες εσύ. Ο Γιάννης λέει φεύγω. Τι θες, πληρώνει, το παιδί βγάζει λεφτά. Δεν θέλω τίποτα. Κάτσε εδώ όλα δικά μου. Σωτώ. Φεύγω, άσε με. Στο ημίχρονο, στο γήπεδο μέσα έλεγα. Τι ήρθα να κάνω, ρε γάμο, τι δες εδώ, τι ήρθαμε να κάνουμε. Σωτήρη, το παιδί βγάζει ο Γιάννης τα λεφτά και φεύγει στην έξοδο. Και τον τραβάει, τον αγκαλιάζει ο Πλάτωνας, που είναι σε όγκο τριπλάσιος, και τον κρατάει, λέει, δεν πας πουθενά, το δεις εδώ, όλα δικά μου. Το παιδί πληρώνει για να φύγει, να πάει σπίτι, κάπου αλλού, το δει να κάνει βόλτα στην παραλία, είναι διαλυμένος. Το μάτς πάει, φαίνεται, ρε φίλε, τώρα η Μίλαν είναι η άλλη, είναι η Μίλαν και είναι 3-0 ημίχρονο, έτσι. Sorry, δηλαδή. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Και καλή Μίλαν, όχι όπως η φετινή. Που μια στιγμή. Μπράβο. Περιέγραψε μας τώρα τι γίνεται στα γκολ της Λίβερπουλ. Στο τρίτο γκολ ο Γιάννης. Στο τρίτο γκολ. Πάει μπροστά στον Πλάτωνα. Περίμενε, πες την αντίδρασή σου στο 3-2. Εκεί μας ενδιαφέρει. Στο 3-2 εγώ. Στο εγώ. Στο 3-2 εγώ. Σου λέω. Μην κανένα όνειρο. Μην δούμε κανένα όνειρο. Εντάξει, οκ. Και στο 3-3 ο Γιάννης ανεβαίνει πάνω σε τραπέζι μπροστά στον Πλάτωνα. Κατεβάζει το παντελόνι και τον κρατάει τύπος να μην κατεβάσει το μποξεράκι του. Τον κρατάει φίλος του. Έχει όλο το μαγαζί. Να μην κατεβάσει το μποξεράκι. Του κλωτσάει μπύρες, ποτήρια. Του λέει ο Πλάτωνας, θα τα πληρώσεις όλα αυτά. Λέει όχι, γιατί μία ώρα λέει τα κερνούσες όλα. Μπύρες, ποτήρια, το ασλαμά, λέει σάντουιτς, hot dog, κλαμπ, αυτά. Ρημαδιό. Όλα αυτά. Να πω κάτι για τον Δημήτρη τον Κολλιό. Η μεγάλη φάση του αγώνα νομίζω είναι στο 3-3 που βγάζει ο Ντούντεκ ή ο Σεφτσένκο. Ο Ντούντεκ. Ναι. Ο Ντούντεκ. Το βγάζει στην ή παράταση. Κάτι κάνει ο Ντούντεκ. Ναι. Ο Ντούντεκ. Έχει πάει παράταση. Όχι στο 90, στην παράταση. Στην παράταση. Ναι, ο Ντούντεκ, ναι. Ο Πολωνός βγάζει άντερο. Ναι. Γίνεται... Αλλά η μεριά μας ήταν, εκεί που ήμασταν εμείς. Ναι. Γίνεται Πασχαλάκης. Γίνεται Πασχαλάκης. Ναι. Να πω κάτι για τον Κολλιό. Α, το πω άλλη φορά. Μην γεμίσουμε τώρα χρόνο με αυτό. Α, το πω άλλη φορά. Σε σχέση με τη Λίβερπουλ. Έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ. Άντε το πω τώρα. Με το σκύλο. Είναι ο πιο παθέτικ οπαδός της Λίβερπουλ. Ο πιο παθέτικ. Αυτό που έχει κάνει είναι το ορισμός του παθέτικ. Παίρνει σκυλάκι, αγοράζει σκυλάκι, κουκλί. Κουκλί, ρε παιδί μου, και εγώ το είδα το έφτυνα. Κουκλί. Σωτήρης, το έχω πει αυτό. Ο άνθρωπος είναι Λίβερπουλ. Και θέλει να δώσει στο σκυλάκι το όνομα οπαδού, το όνομα ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Λέει να τιμήσω, ρε παιδί μου, κάποιον παίκτη της Λίβερπουλ. Ρε παιδί μου, έχει ιστορία ολόκληρη, έτσι. Θες ποδοσφαιριστή Λίβερπουλ.
έχεις να διαλέξεις 125 παίκτες. Ένα είναι το όνομα για σκυλί. Πες το. Νταγκλής. Σε παραδέχομαι. Αυτό είναι το όνομα για σκυλί. Σε παραδέχομαι. Εγώ σου άμα λέω. Άμα γουστάρεις δηλαδή να το πεις για Λίβερπουλ. Ναι, εγώ σου λέω Κίγκαν. Πούμε... Αλλά έπαιξε όλο και όλο χρόνια. Όχι, δηλαδή, Νταγκλής. Ναι, Σιούς. Γιατί όχι, κάνει και το. Αν ναι, είναι και κανείς. Ναι, γιατί, ναι, όχι. Χρυσανθέ, σκυλάκι, πάνε, άστο. Αν το βλέπαν τα παιδιά σου, θα λέγανε μπαμπά, πάρε μας τέσσερα τέτοια. Τέσσερα. Ένα για τον καθένα. Ένα για τον καθένα πάρουμε. Άστο, κουκλάκι, το έφτυνα. Ναι. Λέει, ρε Μάρια, τι να του δώσω. Λέω, φίλε, έχεις λόγο. Διάλεξε ιστορία λίγο. Διαβασμένος είσαι, λέω, ξέρεις. Κανείς δεν θα λέγε τίποτα για τον Γκρόμπελαρ. Κανείς δεν θα λέγε τίποτα. Έρχεται μετά από. Γκρόμπελαρ! Μετά από δύο μέρες πηγαίνω. Μου λέει ο Πλάτωνας. Έλα μέσα να ακούσεις πώς βάφτισε ο άλλος το σκυλάκι. Λέω, για να με περιμένει έξω ο Πλάτωνας. Να μου το λέει αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνουμε στα γέλια. Παιδιά, τι όνομα έδωσε στο σκύλο από ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Του έδωσε το όνομα ποδοσφαιριστή που έπαιζε εκείνη τη σεζόν. Μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρική. 2000... Δεν ήταν Βρετανός, δεν είναι Βρετανός. 2007-2008, τεράστια ποδοσφαιρική. Μίλαν απάτη. Το μικρό του. Το μικρό του Μίλαν. Τζούρτζεβιτς. Μίλαν Μπάρος. Λοιπόν, του δίνει το όνομα Τσέχου. Ο οποίος παίζει εκείνη τη σεζόν. Τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Δηλαδή, ο Μπάρος στον Ηρακλή δεν θα μου έλεγε κάτι, πραγματικά. Άστο αυτό. Έχεις καλύτερος τώρα. Ρε εσύ, θες να δω, να τιμήσεις παίχτες της Λίβερπουλ. Δεν έχεις κανέναν τώρα. Συγγνώμη, δίνεις το σκυλάκι για να τιμήσεις Μπάρος. Καλά μέχρι εδώ. Πού πάει ο Μπάρος μετά από δύο μήνες. Ναι, πού πήγε, Αστον Βίλα. Αστον Βίλα. Ναι. Ναι. Μετά από δύο μήνες. Ποιος άλλος παίκτης της Λίβερπουλ πήγε στην Αστον Βίλα τη Λίβερπουλ. Στην Αστον Βίλα τη Λίβερπουλ. Καλά, παίζει να είναι 50 στην ιστορία τους. Πες το πιο ψηλό. Στην Αστον Βίλα. Απ' τη Λίβερπουλ στη Βίλα. Μήπως μπερδεύεις τον Πίτερ Κράουτς στον Καμπούρι. Πού πήγε. Όχι. Ο Κάρολ που πήγε. Ο Κάρολ West Ham. Ναι, West Ham. Μάρια, λίγο το μήνυμα τεφτά του Ρωμανίστα. Ναι, Παναγιώτη, ναι, ψυχή μου. Ζήτα μια συγγνώμη. Ναι, ψυχή μου. Είσαι πολύ επιθετικός μαζί του. Ναι, ψυχή μου. 11 και 5 είναι. Ναι. Και από τότε ο Πλάτωνας όλη μέρα. Η Μητή, πού είναι ο Μπάρος. Συγγνώμη, κοροϊδεύει ο Πλάτωνας για το πώς βάφτισε το σκυλάκι ο Δημήτρης όταν έχει βγει τραγούδι των Μαζού εν δε ζου. Ο Πλάτωνας ο σκύλος. Να το κάνω αντίστοιχο. Φαντάσου τον Τσαλτίδη να βάφτισε το σκυλάκι του Βιτόλο και ο Βιτόλο. Μετά από δύο μήνες στον ΠΑΟΚ. Πες μου τι κάνεις. Αποκεφαλίζεις το σκύλο. Γι' αυτό μονίμως ο Τσαλτίδης τα σκυλιά του τα βάφτιζε Άρη. Ο Ρωμανίστα. Και ένα μάξιχα. Ναι. Λέει ο Ρωμανίστα. Max Mad. Ναι. Τελικά Χρύσανθε, δεν διαφέρεις πολύ σε πολιτισμό. Αμάριε, συγγνώμη. Τελικά Μάριε, δεν διαφέρεις πολύ σε πολιτισμό από τον μέσο Έλληνα οπαδό. Μάλλον θα έπρεπε να μείνω αμέτωχος αντί να δίνω τα λεφτά μου για μήνυμα και να χαρακτηρίζομαι. Έβρισε το. Εκεί πέρα κόβεται. Ρωμανίστα, σου ζητώ χίλια συγγνώμη, ρε παλικάρι μου, αλλά πιάνεις τώρα το πνεύμα και μες στην ένταση. Εδώ ο Παναγιώτης πίστεψε ότι τον θεώρησα κόκκινο. Το κλείνει το μαγαζί. Λοιπόν, CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων, μην κοιτάς Τσαλτίδη. Και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορριπαντικά. Συνέπεια για αξιοπιστία, καλέστε τώρα σε 23-17-62-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά από το χώρο σας. Μαζί μας έχουμε και την Injection Service, Απόλλων 18 κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού, CFC και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Μην ξεχνάς τρεις μονές συνσυλλητικό πόστερ για τους Dropkick Murphys την Τρίτη στο Βελίδιο. Τελευταία σου ευκαιρία να δεις το Βελίδιο συνεδριακό κέντρο για τελευταία φορά. Δύο διπλές συν μπύρα για να απολαύσεις τελικό Champions League αύριο βράδυ στο 8ball και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράς Opticon Express. Ποιον από τους αυριανούς φιναλίστ στα 8,5 του χρόνια τον απέρριψε η Arsenal ως μπουλούκο και μικροκαμωμένο. Ο αδερφός του είπε κουράγιο, μία μέρα θα παίξεις και εθνική ομάδα και στον σύλλογο που πραγματικά αγαπάς και δικαιώθηκε. Ρωμανίστα, 1.000.000 συγγνώμη, δεν έπιασες το πνεύμα της αντίδρασής μου. Αφιερωμένο σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Μαρία, θέλω σεξ. Μιλάω στο τηλέφωνο βρε Κώστα. Ναι, αλλά εγώ τώρα θέλω. Μετά θα κοιμηθώ.
Έλα Εύα, σε κλείνω και σε παίρνω σε 3 λεπτά. Μ' αρέσει που λέει, βάζει και ονόματα, έλα Εύα. Γιώργο! Η Εύα είναι η άλλη. Γιώργο Ιταλό, ειλικρινά, σε αγαπάω τόσο πολύ που σε έχω συγχαθεί, ειλικρινά. Σε 3 λεπτά. Σε έχω συγχαθεί. Υπάρχει ένας πραγματικά μηνυματικός χήμαρος και είναι λογικά για Dropkick Murphys και συμμετοχή αξιοπρεπής και για το 8-ball και για τα γυαλιά ηλίου. Κάποιοι στέλνετε και για τα 2 ή και τα 3 και είναι λογικό. Παιδιά, μην είστε μπούφοι, δηλαδή μπορείτε με ένα μηνυματάκι να μπείτε και για τα 2 και για τα 3. Επαναλαμβάνουμε, 3 μονές προσκλήσεις για την κατεδάφιση του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου την 3η, 4η του Ιούνιου από τους περήφανους Αμερικανοϊρλανδούς, τους Αμερικανούς, δηλαδή τους Μασαχουσετιάνους, από το Queens της Μασαχουσέτης, περήφανους Dropkick Murphys με support Frank Turner. 3 μονές προσκλήσεις συν συλλεκτική αφίσα για τον κάθε νικητή. 2 διπλές συν μπύρα για να απολαύσεις το Tottenham LFC αύριο βράδυ στο 8-ball στα Λαδάδικα. Διπλές συν μπύρα, 2 διπλές. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσιος από τα Opticon Express. Απαντάς στο απλό, πανεύκολο, αστείο ερωτηματάκι. Ποια παικτούρα του αυριανού τελικού απορρίφθηκε στα 8,5 του χρόνια από την Arsenal ως μπουλούκος και μικροκαμωμένος, δεν είπα για σένα. Και στη συνέχεια πήγε στην ομάδα της καρδιάς του και στην εθνική ομάδα, διαπρέπει κανονικά ποιος είναι. FM κενό, Murphys ή 8-ball και για τα γυαλιά απάντηση για τον Πέντη Μπεκτούρα ή και τα 3 αποστολή στο 54-526. Το για τον Πέκτη, τρεις το έχουν βρει, 4. Απλά πρόσεχε για το γραφείο. Απλά μη σου ξεφύγει. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι ρε παιδιά. Για δώσε λίγο μουσική, Σωτήρη. Λοιπόν, στον φετινό τελικό του UEFA Champions League πίνουμε όλοι Pepsi Max. Ζήσαμε τις μεγάλες στιγμές γεμάτες ανατροπές του φετινού UEFA Champions League. Τώρα είναι μπροστά μας ο μεγάλος τελικός. Παρέα με την Pepsi. UEFA Champions League και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Απόλαυσε και εσύ το συναρπαστικό μεγάλο τελικό του UEFA Champions League παρέα με την ανανεωμένη υπέροχη γεύση της αγαπημένης σου Pepsi. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να σχολιάσει, το είδα όλο και με πάρα πολύ προσοχή, το εψεσινό Τουρκία 2, Ελλάς 1. Ημίχρονο 2-0. Φάγαμε πολύ γρήγορα 2 γκολ εμείς. Ναι, έχει παιδιά, έχω βγάλει 30 θέματα. Άμα θέλετε ειλικρινά, 30 θέματα έχω. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Δημήτρης Πέλκας. Ούτε εδώ με πείθει, αλλά χθες είναι που δεν με έπεισε καθόλου, το ξέρω. Ακριβώς δεν έχω αλλάξει γνώμη για το παιδί αυτό. Μπράβο στο Μανώλη το Σιώπη που μπήκε στο λεωφορείο της Τουρκίας μετά τον αγώνα, από ό,τι με ενημέρωσε ο Χρήστανθος. Και του είπανε κατέβα κάτω, γιώ, σόμ, 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 τζουκ, λουκούμ. Και τον δώσανε μια κλωτσιά και μπήκε στο της Ελλάδας. Κλωτσιά δύσκολο. Το Σιώπη κλωτσιά είναι έρευνα. Οι Τούρκοι τα στόπερ τώρα. Το Σιώπη, αν το δεις εσύ. Ναι. Φας μια κλωτσιά, θα φύγεις από τον. Από οποιοδήποτε αθλητή, ρε φίλε. Μιλούσα μαζί του με το παιδί εδώ πέρα κάτω περίπου. 7 λεπτά. Δεν είχες αυτή την ηρωνία. 7 λεπτά. Δεν είχες αυτή την ηρωνία. Ίσα ίσα, του έλεγες δώσω μια φανέλα και τέτοια. Φανέλα, αν το Σιώπη, όχι. Δεν ζήτησα. Και είναι πολύ πολύ καλός. Δημήτρης Πέλκας. Δημήτρης Πέλκας. Τον έχουν καταπιεί για πλάκα όλοι οι Τούρκοι σε κάθε φάση. Άντε, αφήστε την εθνική. Τον έχουν καταπιεί. Να αφοσιωθεί στον ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ δικαιολογημένα ο Άγγελος Αναστασιάδης τον έβγαλε στο ημίχρονο. Τραγικός. Τον κατάπιε ο κάθε επικραμμένος Τούρκος. Καλύτερα. Ο κάθε επικραμμένος Τούρκος τον κατάπιε. Ένα παιδάκι ανάμεσα σε Τούρκους άντρες. Πραγματικά. Ειλικρινά. Ένα παιδάκι ανάμεσα σε Τούρκους άντρες. Να βάλω μια ερώτηση. Άντε, πόσες φορές στη διάρκεια του αγώνα ακούστηκε η ερώτηση Μανώλη, πότε θες. Η φράση, μάλλον. Η φράση. Μανώλη, πότε θες. 5 μέτρησα εγώ. Μπορεί και να είναι 7. Τι έβλεπε, πού το έβλεπες. Στο Open Beyond. Γιατί να μην το δω, ρε παιδιά. Είναι κακό είναι. Στηρίζω Ιβάν. Ευτυχώς έχω τε. Ναι. Το δίνει και εκεί. Βλέπετε στο ελεύθερο. Βγάζεις θέματα. Πόσες φορές ακούστηκε η φράση, η ερώτηση, η φράση, μα όχι ερώτηση. Μανώλη, πότε θες. Άρα έχω την υπηρεσία η οποία είναι καλύτερη και εγώ θα το βλέπω στο ελεύθερο για να το. Βγάζω θέματα. Ναι, αλλά ήρθε εδώ πέρα, βγάζει θέματα. Λοιπόν, 1000 έβγε στο Μανώλη Σφακάκι για πολλωστή φορά. Μανώλη, 1000 μπράβο. Αυτός τότε να μην είναι Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, φολάρο. 1000 μπράβο. Ατελείωτες πληροφορίες. 1000 μπράβο, ρε Μανώλη. Ατελείωτες πληροφορίες. Μπράβο, Μανώλη Σφακάκι. Και δεν το γνώριζα, δεν γνώριζα την πολύ πολύ συγκινητική ιστορία μετά το θάνατο του πατέρα του, του Γιάννη του Κότσερα. Του Αστέρ Τρυπόλεως. Δεν τη γνώριζα. Είχα διαβάσει το παιδί αυτό, δεν το γνώριζα. Να σε καλά, Μανώλη. Να σε καλά. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν μας λένε τίποτα. Ούτε ονόματα παικτών, ούτε ηλικίες, ούτε από που είναι. Μπράβο. Μεγαλόπολη αυτά.
Δεν ήξερα, ή μάλλον το είχα ακούσει, το ξέχασα, ότι είχε παίξει παναρκαδικό και από εκεί πήγε στον Αστέρα Τρυπόλης. Αλλά η ιστορία είναι πολύ συγκινητική με το, με το θάνατο του πατέρα του. Και μπράβο στον Γιάννη τον Κότσερα να κάνει καλή συνέχεια καριέρα. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Πάμε, έχει περιμένουν γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. No name, παντός σε Άρσεναλ και του ΠΑΟΚ. Πάμε. Χρυσαφέ. Εγώ άμα σε πω χοντρό το ένα το άλλο και σε βρίσω, αλλά μετά θα πω να κάνω πλάκα. Ναι. Σήμερα τσιτή. Όχι. Αν το κάνω εγώ θα είμαι εγώ. Ωραία. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα. Γεια σας, παιδιά. Με μεγάλο σεβασμό θέλω ύμνο στην Τότανα με την οποία μεγάλωσες, για Τζίμι Γκρίβς, για. Για Γκάρι Λίνεκερ. Για Γκάρι Λίνεκερ, για Πολ Σκύρο. Κύριος Έβερτον, λέω. Για Πολ Γκασκόιν. Για Γκλέν Χόντλ. Για τον Γκλέν Χόντλ είπε ο Σβάλντο Αρντίλες τότε. Ναι, πες το, θύμισα. Όσοι μπάλα ξέρουν όλοι οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές, την ξέρει μόνος του. Ναι, έχει πει διάφορα ο Αρντίλες γι' αυτόν. Αυτό εδώ, ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το αμφισβητώ, δεν το αμφισβητώ. Ναι, επίσης... τι είπε ο Γιώχαν Κρόιφ για τον Γκλέν Χόντλ? Δεν ξέρω. Όταν είχε 35 συμμετοχές τη μέρα εκείνη, είπε ο Γιώχαν Κρόιφ, μόνο στην Αγγλία μπορούσε αυτός ο παίκτης να έχει μόνο 35 συμμετοχές. Αν ήταν Ολλανδός, θα είχε το λιγότερο 150. Ναι. Επίσης, πιο μπροστά από αυτόν, η Γερμανία έβγαλε Over Athnetzer. Άσχετο αυτό τώρα. Και η Ιταλία, Τζιάννη Ριβέρα Αντωνιόνι. Ο Αντωνιόνι ήταν... Τον Τζιάννη Ριβέρα τον είχα συμπάθεια γιατί ήταν και στη Τζέσετ. Και είχε τότε δεσμό με τη Λάουρα Αντουανέλη, την ηθοποιό. Με τη Λάουρα Αντουανέλη. Ποιος είχε δεσμό? Ο Βιέρα. Ο Γιάννη Ριβέρα. Α, μάλιστα. Ο Αντωνιόνι, κύριε Κώστα, ήταν δεκαετία 80, αρχές, τέλη 70, αρχές 80. Μεγάλα δεκάρια τώρα. Παλιά, και νομίζω. Ναι. Μεγάλα δεκάρια. Ο οποίος είχε στο Μουντιάλ το 82, ε. Εκείνο τον καιρό της δεκαετίας του 70 ήταν και ο Μπουλγαρέλη της Μπολόνια. Ναι. Άρα ο Αντωνέλη και ο Μπουλγαρέλη. Αλλά φρόντισε ο Βαλκαρέτζη να βάζει το Ματσόλα δεκάρι που ήταν οχτάρι. Ναι. Ήταν η μόνιμη, επί μία δεκαετία, η μόνιμη κόντρα στο ιταλικό κοινό και στους δημοσιογράφους. Ριβέρα εναντίον Ματσόλα. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης, αλλά εκείνος ήταν ή 9 ή 8, κυρίως 8, δεύτερο center for. Και είχε στον πάγκο τον Ριβέρα ο προκομμένος. Όσον αφορά για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, Μάριε, εάν είχε αποβάλει το Σαργκάνι που εξόντωσε το Χατζή Ελευθερίου, μπράβο, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Άλλο τελικό, στο Καστοριά Ρακλής, ναι. Θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Ναι. Όπως ο Μπατιστόν εξοντώθηκε από τον Σουμάχερ. Αυτό που είπες δεν το θυμούνται ούτε οι Ρακλειδείς με το Σαργκάνι. Έγινε τέτοια φάση. Ούτε ίδια. Ναι. Ίδια. Πάρω κάτω. Ναι. Απλά τον έσπασε το χέρι. Τον έσπασε το χέρι. Ναι. Και αντικαταστάθηκε από το Λάκη τον Παπαϊωάννου. Ναι. Τον έσπασε το χέρι. Τι άλλο να τον κάνει δηλαδή. Να τον κόψει το λάριγγα. Καλά, καμιά φορά το ότι σπάει το χέρι δεν σημαίνει ότι είναι και αποβολή. Άλλο. Μπορεί να κάνει. Έβγαλε το Σαργκάνι και σου έλεγα μετά. Ναι. Τι παιχνίδι θα βλέπανε. Σωστό. Μετά με 10 παίκτες και χωρίς Σαργκάνι πάει το πράγμα αλλού. Ναι, εντάξει, ωραία. Να σου πω κάτι. Γεια σας, παιδιά. Δεν θέλω να σταθώ εγώ και σαν δικαιολογία ως Ηρακλής. Δεν μ' αρέσει. Ακόμη και αυτό δεν μ' αρέσει. Επόμενη γραμμή σου τύπα. Α, δε. Παιδιά, μπορείτε καλύτερα. Έτσι. Α, έναν ακόμη μπορούμε. Έναν ακόμη. Μόνο έναν προλαβαίνουμε. Όποιος θέλει. 2310-287-888. Έτσι. 2310-287-388. Sorry, λίγο. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από τον Drop Kit ποιο είναι? Sipping Up to Boston. Α, εντάξει, ωραία. Αυτό είναι στην ταινία, στον πληροφοριοδότη. Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό έχω δει αυτό 3,5 φορές. 3,5. Θεός, Ζακ Νίκολσον εκεί πέρα, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, Τουρκία-Ελλάδα 2-1 έψε. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, το 2015, στο Μπασάκ Σεχίρ, η Ελλάδα πήρε άνετα το 0-0. Θα μπορούσε και την νίκη. Για ποιο λόγο? Ποιος έλειπε, έψε, σε σχέση με εκείνη την ομάδα? Εύκολο. Σε σχέση με εκείνη την ομάδα, ποιος έλειπε, έψε? Ο goalkeeper. Από το Τουρκία-Ελλάδα 0-0. Ποιος έλειπε? Ακούω. Ο τερματοφύλακας. Λέει ο Τσαλτίδης. Ο Παπασταθόπουλος. Ο Παναγιώτης λέει. Ο Τζιόλης. Ο Σωτήρης λέει. Ο Παπασταθόπουλος. Όχι. Ο Ζαγοράκης. Όχι. Το 15. Ποιος Ζαγοράκης? Ο Χαριστέας. Όχι, ο Κούης. Ναι, πες και το Φυρό. Ναι. Ο Φυρός. Όχι. Ο Βένος.
τελευταία το 15. 0-0 και ήταν και. Μπορεί να πάρει και το διπλό η Ελλάδα. Ποιος έλειπε, εψέ, σε σχέση με εκείνη την ομάδα. Ο Σαμαράς. Από το γήπεδο έλειπε, όχι. Ποιος? Α, ο Γκαγκάτσης. Όχι. Μητρόγλου. Ο... Το 15. Να σοβαρευτώ. Ναι. Να σοβαρευτώ. Παιδιά, δεν σοβαρά, ναι. Γιατί τόση ώρα σου κορυδεύω. Ναι. Γιατί στα παπάκια μας ποιος ήταν χθες και ποιος ήταν το 15. Το 2015 πήρα 0-0. Με την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, στον Πασάκ έχει. Στον Πασάκ το μάτς είναι και για διπλό άνετα. Πολύ άνετα. Το μάτς είναι και για διπλό άνετα. Μ' αρέσει πάντως. Περίμενε λίγο, μια μικρή παρένθεση. Το ποιο σκέφτηκε να κάνει μετά τις 29 Μαΐου το φιλικό αυτό παιχνίδι. Ναι, πολύ καλό, ναι. Μετά την άλλωση τη Κωνσταντινούπολη. Μπράβο. Μετά τις 29 Μαΐου, 30 δεν είχαμε χθες. Ναι. Επέρασε. Αυτό είναι κλεισμένο από πριν πρόγραμμα. Παίζουν πριν πρόγραμμα. Πριν πρόγραμμα είναι. Δηλαδή όταν, άνοιξαν, όταν έκλεισε τον Μάρτιο. Παιδιά, κάνουν προτιμασία εθνικές ομάδες. Είναι την άλλη μέρα από την άλλη Κωνσταντινούπολη. Κάντο, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου. Δεν είπα. 7 Ιουνίου. Γιατί λέτε ότι να είναι. Ναι, λέω ότι να είναι. Μην το κλείνει τότε, φίλε. Τι παίζει. Μην το κλείνει με την Τουρκία. Μάτσε έχουν και οι δύο. Μην το κλείνει, αγόρι. Δεν γίνεται όμω. Συγγνώμη, Μαρία. Τι είπα, υπάρχει. Πρέπει να παίξω με του Τούρκου. Είναι μερικά πράγματα, ρε φίλε, τα οποία θέλουν. Και λίγο δεν υπήρχαν όλε. Είναι λίγο λεπτά. Λίγε ομάδε είναι διαθέσιμε. Πήγα και έκανα ένα φιλικό σε μια χώρα που όταν έλεγα το ύμνο. Οι δύο ομάδε παίζουν. Παίζουν, ξέρει γιατί, γιατί γενέθλια εσύ. Χαμένε. Πήγαμε, Μάρια, λοιπόν, σε ένα φιλικό να κάνουμε ένα φιλικό σε ένα γήπεδο που αποδοκίμασε τον εθνικό μα. Με τη Γαλλία αυτή. Με την Ιταλία, ωραία, ενώ εμείς. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία στο δασκαλάκι. Και φιλό το τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζουμε Αλέξανδρο Παδό του Άριος από το κέντρο. Να ρωτήσω τον κύριο Τσαλτίδη, αν ξέρει πώς είναι ενημερωμένος. Ναι. Κύριε Τσαλτίδη. Μάλιστα. Ο ένας από τους δύο υποψηφίστηκε για το Δήμο Θεσσαλονίκη σε ράτη Κυριακή, ο κύριος Ζέρβας. Μάλιστα. Ο ανεξάρτητος. Ποιος ανεξάρτητος. Σε ποιο αστυνομικό τμήμα έκανε δωρεά περιπολικό. Δωρεά περιπολικό ο Ζέρβας. Του Λευκού Πύργου. Του Λευκού Πύργου, είτε δεν ξέρω, εσάς ρωτάω που είστε. Δεν ξέρω σε ποιο, ξέρω τι έκανε. Αλήθεια αυτό, αλήθεια. Έκανε δωρεά περιπολικό. Είπα ότι δεν ήταν δικά του τα χρήματα, φίλοι του τα μάζεψαν. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ένας από τη συγκεκριμένη οικογένεια δεν κάνει κανένα δώρο, κανένα ασθενοφόρο, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό με τα περιπολικά και τα θρημικά τμήματα. Είναι αλήθεια αυτό. Ωραία, τώρα που είσαι στον αέρα, Αλέξανδρε. Θέλουν να προσδώσουν ένα αίσθημα ασφάλεια στην πόλη. Αλέξανδρε, άκου μήνυμα του ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Σχολίασέ το τώρα, είναι πάνω σε αυτό που λες. Καλημέρα. Στηρίζουμε Ζέρβα για να μετονομάσουμε περιοχή της πόλης σε Little China Town. Έρχονται, έρχονται. Φίλε, προς ενημέρωσή σου. Να σχολιάσω κανένα. Όχι, όχι, απλά να του πω του 164 ότι παραδοσιακά η κυβέρνηση είναι πάνω από το δήμαρχο. Και πρόσεξε, αφού τον ψηφίσεις και τον βγάλεις, πρόσεξε, όταν βγει ο δήμαρχος, ποιοι θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει απλή αναλογική. Και το κυριότερο απ' όλα, πρόσεξε, φίλε, μην τον δεις βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος που βρίζει σε κάνα 2-3 χρόνια τον δήμαρχο. Μα, τι μας λες. Θα ήθελα να σχολιάσω, αλλά δεν σχολιάσω. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να καλά. Εσύ, να σου πω κάτι. Το άκουσα και το ξέχασα προχθές. Χθες μιλούσε. Μίλησε τον Άξο τον ίδιο, τον Ζέρβα. Και σήμερα τον Ταχιάο, τον Νίκο το πρωί. Ναι. Όποιος και να βγει από τους δύο, το φαβορίνω Ζέρβας αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι οι... αυτοί οι οποίοι βγήκαν στην πόλη για να πάρουν την ψήφο από συγκεκριμένο ορίζοντα, ενώνονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος και να βγει, δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ξέρεις αυτό. Και θα καθορίζουν οι υπόλοιποι τι θα γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, θυμηθείτε αυτό που λέω, και ο ένας και ο άλλος είναι δεξιόστροφοι. Άσχετα αν ο Ζέρβας τώρα έχει στήριξη ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται. Περίεργο για Θεσσαλονίκη. Και, φυσιολογικό είναι αυτό. Να στείλω ένα μήνυμα στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς Θεσσαλονίκης. Να στείλω ένα μήνυμα. Ό,τι και να στείλεις, ο Ζέρβας ήταν με τον Μπουτάρι μέχρι πρότινος. Ο άλλος είναι ο επίσημος της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν θα πάνε, ή αν πάνε, κατάλαβες τι. ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ Θεσσαλονίκης, μην παρασυρθείτε, μην κάνετε λάθος ανάγνωση στην Κυριακάτικη Κόντρα. Μόνο αυτό λέω. Κατάλαβες. Οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ ψηφοφόροι, φίλε, παραδοσιακά είναι με ΠΑΟΚ. Μίστερ Γκόλντεγκ μαζί μας. Σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Εμπολέο και Πιπολίνη Μετέωρα και Κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις μία από τις μεγάλες προσφορές που υπάρχουν. Μαζί μας έχουμε και την Dialog. Ψάχνει δουλειά στη Θεσσαλονίκη Κατερίνη Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτυστα γερμανικά. Τι κάνει η Dialog? Σου προσφέρει τα εξής. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές. Ρεπό σε αργίες. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη περισσότερα στο dialog.gr. Να πούμε αντίο στο
τον πρώην δήμαρχο Παύλου Μελά, τον διαμαντή τον Παπαδόπουλο, έτσι, που έφυγε σε ηλικία 23 ετών και σωστά πράττει η οικογένειά του και δεν θέλει ούτε στεφάνια ούτε λουλούδια τίποτα. Τα λεφτά να μπουν, σε, αν δεν κάνω λάθος, στην Άρσης. Καλό ταξίδι στον διαμαντή Παπαδόπουλο και καλό κουράγιο στους δικούς του. Ο Ευρυπιώτης πέθανε. Ο Ευρυπιώτης δεν ήταν καλά στους τελευταίους μήνες. Σε ηλικία 56 ετών. Θεός χωρέστον. Μια φορά είχε καταρρεύσει σε παράσταση. Ναι, πολύ καιρό δεν ήταν. Πολύ καιρό. Ο άλλος το παιδί αυτό. Και το παλικάρι, ο Πάνος ο Ζάρλας, πολύ δημοφιλής από το ο νικητής του περσινού Power of Love. Και αυτός έφυγε σε τροχαίο με τη μηχανή του ανήμερα των γενεθλίων. Ο Ταχιάος, ο 164, λέει ποιου μάρτυρας υπεράσπιση ήταν ο Ταχιάος. Ο Ταχιάος ήταν φίλε μάρτυρας υπεράσπιση του Παπαγεωργόπουλου. Του φτερωτού γιατρού. Παίζει ρόλο αυτό, γιατί ο Ζέρβας ήταν με τον Μπουτάρη. Αλλά προλογίζει εκδήλωση του Βενιζέλου στο Πασόκ. Του Βενιζέλου στο Πασόκ, μπράβο. Εκεί σε απασχολεί ότι ήταν με το Πασόκ και έφυγε από το Πασόκ, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πήρε το χρήσμα. Ή το ΠΑΣ ανάλογα κάθε φορά με ποιον υποστηρίζει. Ο Ταχιάς τον χαρακτήρισε. Φίλε 164. Ο Ταχιάς τον χαρακτήρισε όφα. Μην ανησυχείς. Δηλαδή... Ο Ζέρβας θα βγει 164. Είναι δεδομένο. Όπου φυσάει ο άνεμος. Μετά τι θα γίνει, πρόσεξε. Γιατί όπου φυσήξει ο άνεμος, κουνιέται και η σημαία. Ορίστε. Όπου φυσάει ο άνεμος, κουνιέται και η σημαία. Εφικά μηνύματα κάτω από τη φωτογραφία του Ασλαμή. Μπείτε και δείτε φωτογραφία σήμερα. Ο Παναγιώτης φαίνεται. Φωτογραφία με. Και το Μούντζα, στα μούτρα σου φαίνεται. Και φαίνεται φωτογραφία με Παπαδόπουλα και Ασλαμά. Μπείτε τώρα. Χρυμιστώ λίγο, Χρυσαθέ, παιδιά. Για καβαλέ το έκανα εγώ, έτσι μην. Καλά είναι. Μήπως ήθελα να βγεις μόνο. Όχι. Τι. Τι είπες τώρα. Λοιπόν, 20 λεπτά μένουνε. Τρεις μονές προσκλήσεις για να δεις για τελευταία φορά στη ζωή σου το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Την Τρίτη, 4 του Ιούνιου. Dropkick Murphys Live με support Frank Turner. Συν συλλεκτική αφίσα από την παιδεία του γκρουπ κάθε νικητή. Δύο διπλές προσκλήσεις συν μπύρα για να απολαύσεις το Tottenham LFC αύριο βράδυ στο 8ball στην τεράστια οθόνη με μπύρα κούτρα. Και φυσικά το κουιζάκι μας γυαλιά ηλίου Opticon Express ή οράσεως. Απλά απαντάς σωστά ποιος είναι ο παίκτης από τους αυριανούς φιναλίστ, εννοείται δεν λέμε ομάδα, τον οποίο απέρριψε η Arsenal 8,5 ετών ως μικροκαμωμένο και μπουλούκο. Ο αδερφός του είπε μην κλαις, μια φίλε. Μέρα θα παίξεις στην αγαπημένη σου ομάδα και στην εθνική ομάδα. Και στα δύο δικαιώθηκε. FM και όνομα τεπώνυμο, στέλνουμε το σχετικό σχετικά, αποστολή στο 54-526. Ασλαμά, είσαι τυπάρα, πολύ συμπαθής, απίστευτο το χιούμορ, προσκυνάμε. Αλλά ρε φίλε, γιατί τόση εμπάθεια με τη Λίβερπουλ. Εύχομαι αύριο να δεις το Μέγα Χέντερσον να σηκώνει το έκτο. Γέλα. Ασλαμά, είσαι τον Μέγα Χέντερσον. Είσαι μεγάλο πουλί. Μην ασχολείσαι ρε σκουπίδι με τη Λίβερπουλ, γιατί μας γυρνάς τα μυαλά με τις λαμπάρκες που λες. Μπουνταλά πορνόγερε. Σκουπίδι. Μπουνταλά πορνόγερε, κρατάω. Πανηγύρισε γιατί φεύγει ο Βαρέλα. Έμεινε ο Βαρέλα. Έλεγε λαπαπαρή, γιατί άστους και ό,τι πόλη δεν βγάζει παοξί δήμαρχο. 12 μονάδες μπροστά στη δημοσκοπήση ο Ζέρβας. Φιλέ, παρέθεσε εδώ. 12 φορές στις δημοσκοπήσεις από το μέσο που έβγαζε ότι ο Ορφανός γίνει πρώτος. Και που ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τις ευρωεκλογές. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, άστα. Λοιπόν. Που θα βγει ο Ζέρβας. Που θα βγει ο Ζέρβας. Έχει γίνει ο Σβέρκος ο κόκκινος Ασλαμίκο. Ασλαμά, δεν είσαι τυπάρα. Είσαι αντιπαθητικός. Έχεις κακόγιστο χιούμορ και χεστήκαμε για την εμπάθειά σου με τη Λίβερπουλ. Σκουπίδι. Δεύτερος που λέει. Πολύ ράμπης ρε παιδιά. Ασλαμά, έχεις να αλλάξεις πολλές ομάδες ακόμα. Άντε και του χρόνου. Σκουπίδι. Τι είναι το σκουπίδι. Απορριμματοφόρο θα φύγει. Η ποδοσφαιρική μοίρα άμπαλε Ασλαμή που τα βλέπεις όλα όπως συμφέρει εσένα. Γιατί αυτό που λες δεν ισχύει όπως λες. Όπως όλα που λες έχει φερθεί άσχημα. Πάμε πολλές φορές στη Λίβερπουλ. Γιατί έχει χάσει πολλά τρόπια καθαρά από θέμα τυχίας. Βλέπει γλίστημα Τζέραρντ. Στην μπάλα υπάρχει τύχη και ατυχία. Ικανότητα και ανικανότητα. Ας έβαζε τα γκολ τότε ή τότε να που λες και ας τα έπαιρνε τα τρόπια. Ας μίλησε στον Τζέραρντ να παίρνει πρωτάλημα. Αύριο λοιπόν ετοιμάζω να ξανακλάψεις. Που θα σηκώνω τον έκτο και περαστικά σου. Σκουπίδι. Όχι. Συμπληρώ. Ασλαμά. Βάλτιν. Πάτο του βαρελιού σου. Βάλτιν στον πάτο του βαρελιού σου. Τι βάλω. Δεν έχω βαρέλι, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Μάρι, η ποδοσφαιρική μοίρα δεν χρωστάει ένα ευρωπαϊκό στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Βέβαια. Περίμενα βέβαια. Να συμπληρώσω κάτι εγώ. Σκουπίδι. Εννοείται. Και μία πρόκριση στους 4 στον Ολυμπιακό. Άλλη μόνο. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας από τον 164 και πάμε στις δύο γραμμές που περιμένουν με στοικότητα.
Μπερδεύτηκε ο Σιώπης και ανέβηκε στο λεωφορείο της Τουρκίας. Άμα είναι στα χρώματα της ομάδας του. Θυμίζω η Τουρκία φοράει κόκκινα άσπρα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Δεν έχεις απάντηση, οπότε παράγει. Τουλάχιστον εμάς το έκανε ένας παίκτης που έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Όχι ο Πάδη. Άλλο εννοεί. Συγγνώμη, όχι. Πάνω τη θύρα 4. Το χαβάλε που κάναμε. Συγγνώμη, όχι. Όχι ο Πάδη. Επόμενη. Ωραία, πήγαν δανεικοί εκεί. Τρεις περιμένουν, πάμε. Περιμένουν τρεις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα. 164, μήπως ήσουν και εσύ, ρε φίλε, στο Βόλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γιατί ξέρεις καλά την ιστορία του. Πάμε, επόμενος. Ολυμπιακός. Όποιος κοιμάται, φεύγει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όποιος κοιμάται, πέφτει και κοιμάται. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, παλικάρι, πιο δυνατά, όνομα και ομάδα λίγο. Γιώργος Οπαδός του Παναθηναϊκού. Μπράβο, Γιώργο, πάνω, αγόρι μου. Τι μπράβο, που είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, ρε, γιατί σε πειράζει, μην Παναθηναϊκός. Ναι, ρε, με πειράζει. Γιατί σε πειράζει. Έτσι. Σε έχουμε κάνει τίποτα εμείς στον Άρη. Όχι. Να σε πειράξει. Αυτό λέω. Ναι, με έχεις κάνει στο μπάσκετ. Τι στο Λίντο, έκλεψε το κύπελο στο Λίντο. Με σφαγή απίστευτη. Σε 20 χρόνια κάναμε και μια σφαγή, εντάξει. Σωστά, ναι. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ σφαγή, τι είναι αυτά που λες. Θα μας πεις σε λίγο τι ελέγχεις με τον Βασιλακόπουλο και την ΕΟΚ. Πάμε, Γιώργο, αγόρι μου. Ναι, ναι. Το Χρήστο θα ήθελα να μιλήσω. Α, με είπε, αγόριστο. Παρακαλώ, φίλε μου. Εσύ που είσαι τόσο ένθερμος οπαδός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Υποστηρίζεις δηλαδή ότι θεωρείς ότι είναι καλύτερα να σφάζει ο Ολυμπιακός αντί να σφάζει ο ΠΑΟΚ. Να πατήσω εγώ ένα ναι, ναι. Όχι, θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να μην σφάζει ούτε ο Ολυμπιακός το ΠΑΟΚ. Και εγώ που είμαι ένθερμος υποστηρικτής από τις Νέα Δημοκρατία, τον Ολυμπιακό τον έχω ξεφωνήσει πιο πολλές φορές από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ μέχρι πέρσι. Πολλές περισσότερες. Και επί Νέας Δημοκρατίας έχω ξεφωνήσει τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ορφανό. Και επί ΠΑΣΟΚ έχω ξεφωνήσει τον υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο. Και οποιοδήποτε στέκεται απέναντι από τον Άρη. Γιατί όταν υπάρχει Άρης, στα παπάκια μου και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που δεν ισχύει. Με σένα, που τώρα που είδες το Βοτανικό, ναι, μου κάνεις αγκαλίτσες και φυλάκια με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να μιλήσω, δεν είπα εγώ κάτι. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ χαρακτήρισες ένθερμους οπαδούς. Εγώ είμαι ένθερμος οπαδός του Άρη. Αν είναι απέναντι τον Άρη Νέα Δημοκρατία, είμαι απέναντι και εγώ. Αν είναι το Πασόκ, είμαι απέναντι και εγώ. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι απέναντι και εγώ. Απλά η Δημοκρατία δεν πήγε ποτέ απέναντι στον Άρη, έτσι. Τρεις μέρες πανηγυρίζει τώρα, Χρυσάνδη, πλάκα μας κάνεις. Τι δεν είναι. Τα κείμενα και τα ρεπορτάζ μου σε σχέση με τον Γιώργο Ορφανό όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και αυτός υφυπουργός αθλητισμού, μπορείς να πας να δεις. Προφανώς όμως επειδή είσαι μικρός σε ηλικία δεν τα έχεις διαβάσει και δεν τα έχεις διαβάσει. Μπράβο. Άρα δεν είμαι ένδερμος οπαδός κόμματος. Είμαι ένδερμος οπαδός του Άρη. Και όταν όμως ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στο σύλλογο που αγαπάω. Ναι, φίλε μου, και εγώ απέναντι από αυτούς. Δηλαδή, και το λέω τόσο ξεκάθαρα. Και δεν θα κάνω κολοτούμπα όπως κάνουν πολλοί ανάλογα με το τι κόμμα είναι και όχι τι ομάδα είναι. Μπράβο, Χρήσανθε. Και πηγαίνουν ανάλογα. Ανάλογα με το κόμμα στην ομάδα. Ωραία. Όχι ανάλογα με την ομάδα στο κόμμα. Πες κάτι για να κλείσουμε, να μιλήσει ο κόσμος. Πάμε, περιμένουν κι άλλοι. Δηλαδή, σταθερά απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Είμαι ναι, αν είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και εναντίον του Άρη, ναι. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, επόμενη. Ωραία. Γραμμή. Καλώς επόμενη. Καλό μεσημέρι. Να σκαλά, κορίτσι. Παναθηναϊκός είναι ο Γιώργος, ναι. Ναι, πάμε. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Αναστάση είμαι. Γεια σου, Αναστάση. Αναστάση, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Αναστάση, αγόρι μου. ΠΑΟΚ είμαι. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, ναι, του ΠΑΟΚ την ομάδα που πήρε το Double και το πρωτάθλημα, η ομάδα το πήρε αίτητη. Ο ΠΑΟΚ είναι αίτητο, το θυμάται αυτό ο Στέφανος. Στέφανε, αγαπητέ, η τακτική ότι προσπαθώ να σε απαντήσω βγάζοντας ψευχό τη βρώμα του αντιπάλου δεν είναι ωραίο πράγμα στο ραδιόφωνο. Δηλαδή στη δικαιολογία ότι ο ξέρω εγώ ο Ταχιάος πήγε μάρτυρα στον Παγιοργόπουλο δεν είναι δικαιολογία να του πεις δηλαδή κάτι άλλο. Του παραδέχεσαι δηλαδή, συμφωνείς με αυτό. Ο Μπουτάρης πήγε έκανε την παραλία με τα μισά λεφτά. Ό,τι και να ήταν ο Μπουτάρης. Αυτό θέλω να σου δώσω λίγο να καταλάβεις. Και όσο για τη σημαία το έχουμε πει. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εκφράζει τη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη, γιατί ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη πάει σαν ΠΑΟΚ Σαλόνικα. Και να μας πεις λίγο τον αγώνα σου για το Μέανδρο που αφαιρέσατε από το σήμα. Το Μέανδρο, τι λες. Το Μέανδρο, από το Ο Λάσκαρης το έβγαλε και το ξαναβάλαμε ως Άρης. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Λάσκαρης, εσύ είσαι ο Οργιανός. Α, ωραία. Να τα σκίσεις, ωραία τα λες. Άρα και εσύ είσαι ο Γούμενος. Και ο Μπατατούδης! Άκου λίγο, δεν βλέπεις την τακτική που κάνεις. Δεν έχεις να Μπατατούδης είσαι εσύ! Δεν έχεις να απαντήσεις. Τι δεν έχω να απαντήσω. Σου απάντησα ρε φίλε. Σου απάντησα. Το τι είμαι εγώ. Εγώ φίλε. Παραμύθια είναι, δεν είσαι Μπατατούδης.
δεν είσαι γούμενος. Άρα δεν είσαι ΠΑΟ. Είσαι πατατούδης. Είσαι πατατούδης άρα. Δε στο μεγάλο Άρη Σαλόνικα στην Ευρώπη. Άστο να μιλήσει. Δε στο μεγάλο. Δεν το σκεπάζει. Λέει τις μπουρδες του. Είπε μια μπουρδα για τον Τμέανδρο. Μια μπουρδα. Μπουρδα ήταν. Μπουρδα είπε. Είναι μπουρδας. Ο μπουρδας είναι. Και ο παίκτης σου ο Κολομπούρδας. Έγινε κύριε Κολομπούρδα μου. Ωραία Αναστάση. Έγινε παλικάρι. Επόμενη γραμμή. Ο Άρης είναι ο Λάσκαρης. Αλλά ο Πάκ δεν είναι ο Πατατούδης. Δεν είναι. Έτσι, όχι. Δεν είναι ο Πατατούδης που πήγε φυλακή. Άλλο εμείς, άλλο εσείς. Δεν. Δεν είναι. Δεν είναι ο γούμενος ο Πάκ. Αλλά ο Άρης είναι ο Λάσκαρης. Έτσι, έτσι μπράβο. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα φίλε. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι. Εσύ. Όνομα και ομάδα παλικάρι. Ο Αργύρης είναι Ηρακλής. Γεια σου Αργύρης. Αργύρης ο Πατός Ηρακλέος. Πάμε Αργύρης ακούμε. Για τον Ηρακλή δεν λέει τίποτα. Ναι. Λίγο να πάμε σε πιο ποδοσφαιρικά θέματα. Για άλλο πράγμα ήθελα να πάρω σήμερα, αλλά με αφορμή όλα όσα υπόθηκαν στο πρώτο μισό της εκπομπής, παίρνω να σου πω για την Tottenham. Ναι. Η Tottenham τα τελευταία 58 χρόνια δεν έχει διεκδικήσει το πρωτάθλημα δύο φορές. Έχει έρθει δύο φορές δεύτερη. Ειδικά για Αγγλία κάνεις την πιο λάθος ανάγνωση. Μισό λεπτό. Και είσαι κυρακλειδέας, με στενοχωρείς. Τα τελευταία 28 χρόνια έχει πάρει ένα link up. Τι συμφωνώ μαζί σου ότι έχει βγάλει 3-4 από τους πιο θεαματικούς παίκτες της Ευρώπης όλων των εποχών. 3-4. Βλέποντας Glenn Hoddle, όπως είπες, ο Αρντίλες που έπαιξε αρκετά χρόνια, παλιότερα ο Γκρίβς κτλ. Αλλά η ιστορία δεν χρωστάει τίποτα στην Tottenham. Είσαι καλά. Μόλι μου πάρε το ξανά την αρχή, Αργύρι. Είσαι και Ηρακλής. Είσαι και Ηρακλής. Η ιστορία δεν χρωστάει τίποτα στον Ηρακλή. Αποτρόπαια, τίποτα. Δηλαδή στην Arsenal τι χρωστάει. Μάτια μου, μεγαλώσαμε επί 10. Ακούω ότι δεκαετία του 80 η μοίρα χρωστάει τουλάχιστον δύο τρόπαια στον Ηρακλή. Τουλάχιστον δύο τρόπαια. Δεν θέλω να μιλήσουμε σήμερα για τον Ηρακλή. Και εγώ καθόλου. Καθόλου. Το συγχαίρομαι κιόλας. Δεν χρωστάει η μοίρα μετά το 71 η ομάδα με Jimmy Greaves, Martin Sievers, με Peters, είσαι σίγουρος. Με Ρέι Κλέμενς, Άλαν Μπραζίλ, Οσβάλτο Αρντίρες, Ρίκε Βίγια. Μιλάω τη δεκαετία εκείνη η Tottenham έχει παίξει ποδόσφαιρο αδιανόητο. Τα έχω δει 100.000 φορές. Την έχω δει και ζωντανά, Μαριέ μου. Α, μπράβο! Και τι το κάνω. Την έχω δει και ζωντανά. Και τότε κάνει λάθος ανάγνωση. Και οι βαλίτες βλέπουν, αλλά δεν μιλάνε. Ναι. Ήταν πάντα ένα κλικ πιο κάτω από τις 3-4 μεγάλες ομάδες του νησιού. Άκου τι δεν είχε η Tottenham. Τόση πει ο Γκάρι Μάμποτ. Ήμασταν πάντα ο Γκάρι Μάμποτ. Το θυμάσαι έτσι, τον ξέρεις φαντάζομαι. Φυσικά, ο διαβητικός. Ο διαβητικός. Μπράβο, κάθε μέρα ινσουλίνη, δύο φορές τη μέρα. Μπράβο, έχω μιλήσει και μαζί του. Μου λέει, ξέρεις ποια είναι διαφορά ανάμεσα σε εμάς και την Arsenal και τη Liverpool. Ότι πάντα εμείς ήμασταν βούτυρο. Αυτή ήταν σίδερο. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, εμείς είχαμε πιο βραζιλιάνικη προσέγγιση. Ήμασταν soft butter. They were iron. Μου το είπε και ο ίδιος. Στο Καθατζόγλιο. Είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε, όντως. Αυτή η Λίβερπουλ είχε ένα σίδερο και έναν κινησμό. Μεγάλωσε, επιβίωνε με σπαθί το 1-0-2-1. 1-0-2-1 ή 0-1. Είναι τη χρονιά εκείνη που το κυνηγάει και η Άστον Βίλα με φανταστική μπάλα. Δεν το κυνηγάει, είναι για πρωτάθλημα βασικά. Με αδιανόητη μπάλα. Ποια χρονιά. 81-83. Εκεί μέσα. Το πήρε η Άστον Βίλα το 81. Είναι μια χρονιά που δεν το πήρε. Ναι. Όχι τη χρονιά που το πήρε και πήγε τελικό με την Bayern. Okay. Είναι μια χρονιά που δεν το παίρνει, τερματίζει δεύτερη ή τρίτη. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η θέση. Εγώ σου λέω δέκατη τερματίζει. Παίζει απίστευτη μπάλα. Τι γίνεται. Η Liverpool εκείνη τη χρονιά, έχω δει πολλά τη μάτς που τα παίρνει στον γκολ διαφορά με τον πιο απίθανο κινησμό. Υπάρχει μάτς που παίρνει με την West Bromwich Albion, την έχει κάνει η Bromwich κουδούνια. Μόνο ο Σίλιν Ρίτζης έχει. Πέντε κλασικές που τα βγάζει ο Γκρόμπελαρ ή πηγαίνουν δοκάρι ή χιλιοστό out και το παίρνει η Λίβερπουλ 0-1. Παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό μάτς αυτό που σου λέω. Σαφώς και η Λίβερπουλ πέρασε 3-4 χρόνια εκείνης της εποχής που ήταν πολύ κοινική. Είσαι κινησμό, ατελείωτο. Βέβαια. Δεν διαφωνεί κανείς. Παρεμπιπτόντως. Ρε παλικάρι μου, με τη Λίβερπουλ πήρε τρόπαιο ο σχορεμένος ο Ρόζενταλ, ο Εβραίος. Ο Ισραηλινός, Θεός σκοτώθηκε σε τροχαίος, Θεός σκοτώθηκε. Ο Ρόνι Ρόζενταλ. Ο Ρόνι Ρόζενταλ, συμπαθέστατος. Ναι. Αυτός στην Tottenham και στην Άστον Βίλα και στη United εκείνη
δεν θα έμπαινε ούτε για προπόνηση. Ο Ρόνι Ρος δεν τα λέπεψε και στην Τότενα, μπρε Μάριε. Περίμενε, για πώς, σε ποια Τότενα. Σε Τότενα μετριότατη. Συμφωνώ, το θυμάμαι. Σε μετριότατη Τότενα. Την εξυψώνεις πάνω. Ξέρεις τι θέλει να σου πει, ξέρεις τι θέλει να σου πει, ότι τόσα χρόνια, 50 χρόνια, αυτό που θέλει να σου πει ρε παιδί μου, ουσιαστικά δεν διεκδίκησε πρωτάθλημα. Άλλο το είχε παίξει όμως ποδόσφαιρο ρε Μπάρι. Άλλο το είχε παίξει όμως ποδόσφαιρο. Δεν το διεκδίκησε κανείς αυτό. Μιλάω για 4 περιόδους, από το 69 μέχρι και σήμερα παίζει απίστευτο ποδόσφαιρο και δεν παίρνει τίποτα. Γιατί δεν της κάθεται καλά κάτι. Και με συγκινείς, μου μιλάς Γκάρι Μάμποντ, είσαι διαβασμένος. Εσύ νομίζω σε 51 ετών, είχες πει. Ναι, μεγάλο. 54, γενιά μου είσαι, εντάξει, ναι. Ωραία, και την έχεις δίκιο και είσαι και Ηρακλής. Δηλαδή, μπες λίγο στο πνεύμα. Δηλαδή, ο Ηρακλής, τι να διεκδικούσε. Δεκαετία του 80 έχει παίξει τρελή μπάλα με τρελό υλικό. Η μπάλα που θυμάμαι ότι περιμέναμε απ' έξω τον Καλαμπάκα τον Νίκο και τον Παπαγιάννου τον Λάκη και τον κάναμε παράπονα για μάτς, συγκεκριμένα μάτς, το ότι κάνανε μόνο 7 φάσεις. Και λέει ο Λάκης, παιδιά, πάτε καλά. Νικήσαμε 2-0 και κάναμε 7. Πόσο να κάνουμε, μπράβο. Νικήσαμε 2 πρωταθλήματα, δεν πήραμε κανένα. Αυτό! Okay, δεν θέλω να σταθώ στον Ηρακλή σήμερα. Ο Παναγιώτης διαφωνεί όταν διεκδίκησες. Ο Παναγιώτης διαφωνεί. Ο Παναγιώτης περιμένει να δει να τερματίζει δεύτερος. Ευχαριστούμε. Έγινε, παιδιά. Θέλω 30 δευτερόλεπτα. Ναι, αγόρι, πάμε. Να πω το εξής. Ναι, αγόρι, πάμε. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό. Έχει σχέση με τον Γρεκό, τον επιχειρηματία, ο οποίος. Που βρέθηκε ο άνθρωπος, ναι. Μπράβο. Μακάρι. Θέλω να σκεφτείτε όλοι εσείς που κατά καιρούς συμμετέχετε και στην εκπομπή, αλλά πολλές φορές μιλάτε σαν να ξέρετε ένα πράγμα, εσείς δηλαδή που λέγατε ότι η γυναίκα του τον σκότωσε και το λέγατε με σιγουριά 100%. Εδώ υπόθηκε αυτό. Και εδώ έχει υποθεί, ναι, και στη δική μας την εκπομπή, αλλά κυρίως της Νικολούλη και ό,τι ακολουθούν και τα ρεπορτάζ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι η γυναίκα του τον σκότωσε. Ήταν σίγουρη, τη βγάλανε τη γυναίκα ότι πήγαινε με άλλους. Όλοι και το λέγανε με σιγουριά. Ναι. Το ξέρανε, το έλεγε δηλαδή. Αυτή ρε, αυτή τον έφαγε και βγαίνει στην Νικολούλη και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Η Σοφία Αμερικάνη λένε talking is cheap. Ναι, πρόσεξε λίγο. Η Σοφία Αμερικάνη. Επειδή είναι εμφανίσιμη η γυναίκα, γι' αυτό ρε παιδί. Τη βγάλανε όπως καταλαβαίνεις και ότι το σκότωσε αυτή. Ναι, βρε. Αποδείχθηκε τελικά ποιος ήταν ο δολοφόνος, το ομολόγησε κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο. Σε όλα τα ρεπορτάζ. Γράφει. Ο αδελφός του θύματος του άδικου κτηνοδρόμου κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αλλά η εισαγγελέας πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης πρότεινε την αρχιοθέτησή της με το σκεπτικό ότι ο αγνοούμενος τότε Γρεκός βρισκόταν στο εξωτερικό. Η πρόταση δεν εγκρίθηκε από τον αντισαγγελέα εφετών Βασίλη Φλωρίδη. Τι είναι το περίεργο σε ό,τι διάβασα. Αλλά η εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Θεσσαλονίκης πρότεινε την αρχιοθέτησή της με το σκεπτικό ότι ο αγνοούμενος τότε Γρεκός βρισκόταν στο εξωτερικό. Η πρόταση δεν εγκρίθηκε από τον αντιεισαγγελέα εφετών Βασίλη Φλωρίδη. Τι είναι το περίεργο στο ότι διάβασα. Δεν εγκρίθηκε από τον αντιεισαγγελέα εφετών Βασίλη Φλωρίδη η πρότασή της. Άντε, πες μας. Αυτός που, αυτή που έκανε το λάθος. Ναι. Γιατί θέλω να πιστεύω είναι λάθος. Εισαγγελέας. Εισαγγελέας. Ναι. Δεν υπάρχει το όνομα. Αυτός που έκανε το σωστό, το καλό, υπάρχει το όνομα. Ναι. Όχι, παιδιά. Ο Βασίλης Φλωρίδης, που τον ξέρω κιόλας τον άνθρωπο, ναι, και είναι, έχει διαδρομή του στη Θεσσαλονίκη, έκανε αυτό που έπρεπε. Εγώ θέλω να μάθω ποιος έκανε αυτό που δεν έπρεπε. Την εισαγγελέα δηλαδή. Βέβαια. Μπορεί εδώ να μην το γράφει όμως. Πουθενά. Πουθενά. Θα σου πω εκτός αέρα ποια είναι και πού συνδέεται. Ναι. Ωραία. Αυτά. Εμπλέκει το πάω. Είναι πλέον σημαντικά. Φυσικά, ρε φίλε. Είναι πλέον. Όχι. Είναι τα πλέον σημαντικά. Αυτά είναι τα πλέον σημαντικά. Σωστό, ναι. Για τον τρόπο λειτουργίας και καθημερινότητας. Πώς πετάς λάσπη πάρα πολύ εύκολα, ναι, και το λες και με σιγουριά. Ναι. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ο Φλωρίδης, ναι, όλοι θα λέγανε ότι είναι στο εξωτερικό, πήρε τα 17 χιλιάρια και την κοπάνησε. Η λάσπη θα συνεχίζει να πέφτει πάνω στη γυναίκα. Ότι αυτή τον έφαγε και τα λοιπά και δεν μπορεί να αποδειχτεί και μουσου του. Έτσι. Ναι. Και εδώ πέρα υπάρχουν και ευθύνες. Γιατί αυτό πέρασαν 3 χρόνια. Παιδιά, μια απορία. Τεχνική λεπτομέρεια. Βρέθηκε θαμμένος μαζί με το αυτοκίνητό του. Μέσα τι. Ναι. Σε μια ακτινοτροφική μονάδα, αν δεις να το πει. Δες το. Το είδα. Πρέπει να σκέψει με τέτοιο μεργάκι. Το έριξε, ρε φίλε, ναι. Προφανώς με κάτι. Με τεράστιο, με μηχάνημα. Προφανώς. Για να θάψω με το αυτοκίνητό σου μαζί, δεν φίλε να σε θάψω. Εκεί δηλαδή. Πέρα τώρα, στην κτηνοτροφική μονάδα.
Εντάξει, δεν σχολιάζω στα χωριά είναι. Το παλικάρι πανκ. Ο Νταμπλούχο Ελλάδο 2018 πήγε, άγγιξε του Toronto Raptors στο πρώτο σου παιχνίδι και μετά τον Νταμπλου 2019 είναι έτοιμο να του δει να ξεπατώνουν τα σκουπίδια τη Δύση. 1-0 τα ξημερώματα, Toronto Raptors κέρδισαν του Golden State Warriors. Μήνυμα θαλαμοφυλάκα. Μετά τα σκουπίδια του Ντεπό και τα σκουπίδια τη Δύση. Δύο γραμμέ περιμένουν, τόση ώρα πάμε, καλημέρα. Εσύ είπες μισό λεπτό και μίλησες πάλι πέντε. Α, συγγνώμη. Καλημέρα. Παιδιά, πολύ γρήγορα. Για τα δεύτερα, ναι. Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Αποστόλη. Πολύ, Αποστόλη. Πολύ, αληθώς ο κύριος. Πολύ λίγο χρόνο παλικάρι περίμενε γιατί... Ναι, έγινε ένα μπέρδεμα με τον Χρήστανθο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν το κατάλαβα εγώ, sorry. Λοιπόν, σε ποιον ανήκουν οι παρακάτω δηλώσεις. Ναι, πάμε. Και δικαιολογούνται ο αναχρονισμός, η ανακρίβεια και η κενότητα συνθημάτων όπως η Μακεδονία είναι ελληνική και απέτρεψαν μια λογική και δίκαιη λύση με χωρικό προσδιορισμό. Σε ποιον ανήκουν αυτές οι δηλώσεις? Δεν ξέρω. Πάμε. Αυτές οι δηλώσεις, παιδιά, είναι τις απομαγνητοφώνησα μόνος μου από το βίντεο που κυκλοφορεί με τον Ταχιάο να μας λέει για την Μακεδονία. Τον άκουσα σήμερα το πρωί. Τον άκουσα. Εκεί. Χρήσανθε. Ναι. Και είπε μια απόγνωση Μακεδονομάχων. Και τι έγινε. Από σένα περίμενα τουλάχιστον, έτσι, να ξέρεις κάτι. Αποστολή, θέλω καθαριότητα, φωτισμό και ασφάλεια. Και πολιτισμό. Φίλε, για μένα το μακεδονικό είναι πολύ σοβαρό. Ωραία, εγώ ζω εδώ. Θέλω να μην βρωμάει ο δρόμος. Απομαγνητοφώνησε και τις δηλώσεις του Ζέρβα τότε. Τι είπες. Δεν τις έχω πουθενά, φίλε. Γιατί δεν είπε τίποτα. Συμφωνώ. Πρέπει να ερωτηθεί. Πρέπει να ερωτηθεί. Είναι ερωτηθεί. Έχει παρακάτω. Τελειώσει το θέμα. Πάμε παρακάτω. Την έφερε να μείνουμε σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τίποτα, όχι. Αυτό, αυτό μόνο, παιδιά. Ωραία. Έγινε Αποστόλη. Θα μας κυνηγήσουν. Πήγε 12 και 2. Πάμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Sorry, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε τρεις κληρώσεις και δύο μηνύματα. Πάμε, καλημέρα. Θα δώσουμε 5 λεπτά στο ΠΑΟΚ 24. Μετά. Ναι, πάμε. Έφυγε ο τελευταίος. Καλημέρα, έφυγε ο φίλος. Τέλος. Στο εντάξει. Σήμα του ΠΑΟΚ που είναι μπροστά ο Σαββίδης με τα χέρια ψηλά. Από μπροστά ο Σαββίδης. Ναι, δεν τους ενοχλεί που αντικαθέτω το σήμα τους με τα μούτρα του. Ρωτάει ο 974. Ούτε ήταν κακό που μπήκε στην εκκλησία στην εικόνα. Εκεί ήταν ο Ιβάν. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Καλημέρα σήμερα, Γιάννη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χαρά, να είστε καλά. Χρήσανθε, δάκρυσα με τον αγώνα σου απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάρ το χαμπάρι. Μία ομάδα του εναντιώθηκε και τον ισοπαίδωσε. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Ο Άρης δεν είχε τη δύναμη αυτή, φίλε, γιατί ισοπεδώθηκε από τον Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτα. Γιατί ο Άρης δεν είχε τη δύναμη. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε κληρώσεις. Δεν χρωστάμε τίποτα. Πάμε κληρώσεις. Δώσε μια ανάσα μουσική για Χρήστο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα λίγα. Στο 8ball αύριο πηγαίνουν κούτρα. Δύο διπλές συν μπύρα. Η Μίνα Παπαδοπούλου και ο Κωνσταντίνος Παγιανίδης. Μίνα Παπαδοπούλου και Κωνσταντίνος Παγιανίδης. Opticon Express. Η απάντηση φυσικά ήταν Harry Kane, ο πιτσιρικάς που η Arsenal τον απέρριψε ως μπουλούκο και μικροκαμωμένο. Εδώ γελάνε και τα πλακάκια. Ορέστης Μανασής. Καβατζώνει τα γυαλιά από την Opticon Express. Ορέστης Μανασής και μάλιστα απάντησε με το παρατσούκλι του Χάρη τυφώνας. Και πάμε τώρα στους Dropkick Murphys που έγινε ο μικρός χαμός. Καλημέρα Γιάννη. Καλά είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα Χρήστο. Νικητές για Dropkick Murphys συν συλλεκτική αφίσα. Κώστας Χριστόπουλος, Θεόδωρος Χατζίδης, Γιάννης Στάθης. Γιάννης Στάθης, Θεόδωρος Χατζίδης, Κώστας Χριστόπουλος. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις, γιατί υπάρχει ο έξτρα διαγωνισμός για την αίθουσα που κερδίζετε, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τρελή συμμετοχή, παιδιά. Να είστε καλά. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24, να έχετε ένα bloody rocking weekend.